Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα Γιάννη Χιλιτίδη. Συγχαρητήρια στη μεγάλη νίκη πρόκριση του ΠΑΟΚ στους ομίλους στα προκριματικά. Όχι νίκη, αλλά είναι σαν νίκη. Ισοπαλία είναι νίκη. Έξυπνα έπαιξε. Ένα μάτς το οποίο δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, αλλά είχε μεγάλο καρδιοχτύπη. Καλημέρα γιατρέ Μπανιώτη. Καλημέρα και καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Μαθαίνω ότι χαλαρώνει το καλοκαίρι. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Ναι. Ναι. Μπαίνει κι εσύ σε ρυθμούς, να πούμε, οι οποίοι είναι θεσσαλονικιώτικοι. Ναι. Σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Με αρκετό κόσμο. Είχαμε καιρό να δούμε ένα παιχνίδι με καρδιοχτύπη, με τακτική, με ενδιαφέρον και από τις δύο ομάδες για ένα στόχο ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Δίκαια πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ένα ημίχρονο είδα αλλού, ένα ημίχρονο είδα με εσάς. Δίκαια πήρε τον πόντο ο ΠΑΟΚ, μάλλον δίκαια βγήκε το μάτι ισοπαλία. Με το τέλος του παιχνιδιού να ανακοινώνεται ο Ίβιτς σαν πρώτος προπονητής. Εγώ πιστεύω ότι άξιζε να του δοθεί ευκαιρία. Την άλλη μεριά, μεγάλοι προπονητές στην Ευρώπη του επίπεδου, επάνω στην τακτική, επάνω σε γύμνας και τα λοιπά, δεν υπάρχουν. Είναι τυποποιημένοι και αν είναι ταλέντο θα φανεί και στην προετοιμασία. Έκανε μια καλή πορεία στα play-off, έδειξε ότι είναι σοβαρός, έδειξε ότι πήρε μια ομάδα καταρακωμένη από τραυματισμούς, από ανομοιογένεια, από μπερδέματα, από τακτικές, από μεγάλες αποστάσεις, από 3-5-2 που δεν ήταν σωστά εφαρμοσμένα στον αγωνιστικό χώρο, την έφτιαξε και την έβγαλε πρώτη στα play-off και το πιστώνεται αυτό. Βέβαια θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα εάν στο 85 δεν απογειωνόταν ο Γλύκος να κάνει μια φοβερή απόκρουση, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν εκπληκτικό το γύρισμα του σώματός του. Δεν βρήκε βέβαια πλαϊνό δίχτυ η μπάλα. Είχε όμως καμπύλη, καμπύλη μπανάνα. Και ήταν εκπληκτικό το γύρισμα του σώματος στην απέναντι γωνία. Τη θεωρώ απόκρουση της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ και θεωρώ καθοριστικό και πολύ σπουδαίο και το επίτευγμα του τερματοφύλακα πάνω στο παιχνίδι. Συνήθως παίρνουν τα εύσημα οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παράγουν, αλλά σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι η απόκρουση εκείνη μπορεί να την πάρει ο Γλύκος, να την απομονώσει και να τη δείξει στα παιδιά του και αύριο μεθαύριο να είναι υγιής στα εγγόνια του και να πει ότι εδώ ο παππούς κράτησε τη νίκη και περάσαμε στους ομίλους του Champions League και πήραμε και λεφτά και πήραμε αρκετά χρήματα και ο παππούς πήρε ένα καλό αυτοκίνητο, αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε στη φωτογραφία. Γεια σου γιατρέ. Σιρόπουλος από η Μαθία. Ραπ, ποιος θα μας έλεγε ότι ο Ιούνιος θα ξεκινούσε με τον ΠΑΟΚ στο Τσούλου και τον Ίβιτς προπονητή. Και κάνε καμιά πλάκα, λέει, να μπούμε στους ομίλους. Εκεί να δεις μετά τι θα γίνει. Δεν θα ξαναπαίξω μάτς με γάβρο. Ποτέ. Χαχα. Γεια σου φιλαράκι μου. Καλό. Κι ας χαθήκαμε. Δεν πειράζει. Χαθήκαμε ρε Σιρόπουλε. Εγώ το Σάββατο με Νίκο Χριστίδη θα ανέβω στον Μιλότοπο. Και πάλι θα δώσουμε εκείνο το ραντεβού που δίνουμε κάθε χρόνο στη στροφή Βέρειας. Πώς το λένε, Κοζάνης εκεί, δεν υπάρχει για Μιλότοπο. Μιλότοπο Γιάννητσα. Ναι, στα Γιάννητσα. Μιλότοπο. Μιλότοπο με τις πατάτες, πώς λέγεται. Μιλοπόταμος λέγεται. Εκεί. Εκεί. Εκεί θα πάμε το Σάββατο με τον Νίκο τον Χριστίδη. Κοζάνη, ναι. Παρόμοια απόκρουση έχω δει από δύο τερματοφύλακες Έλληνες. Σπουδαία. Η μία από τον Γιώργο τον Μίρτσο σε ματς Ολυμπιακός Ηρακλής. Στο Καραϊσκάκι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο σουτέρ. Γύρισε το κορμί του η αρκούδα και την έβγαλε με το ίδιο χέρι που έβγαλε και ο Γλύκος. Εκπληκτική απόκρουση. Και στην Τούμπα, είμαι 12 χρονών σκασμένος από το σχολείο με τον Δημήτρη τον Παντέλογλου, αν θυμάμαι καλά, με αυτό το συμμαθητή μου. Πάμε να δούμε μάτς ΠΑΟ ΚΑΕΚ Κύπελο Ελλάδος 79-80 σεζόν. Με γκολ του Γκουερίνο
με ευθύνη του Χριστίδη στον γκολ. Τον είδα σήμερα τον Νέτο. Μιλήσαμε και τα είπαμε απ' έξω απ' έξω. Τα φιλιά μου του δίνω και το κουράγιο μου στον Νέτο. Και κάνει μια απόκριση ο Χριστίδης σε σούτ του ορφανού σε αυτά τα επίπεδα. Ο τύπος της εποχής τη χαρακτήρισε παρόμοια με μια απόκριση που είχε κάνει ένας θερματοφύλακας, ο Μπεάρα, αν το θυμάστε, τον Μπεάρα, η παλιή. Γιατρέ, σήμερα, μάλλον χθες, γιατί ξημερώνει πρώτη του μηνός, ήταν η μέρα κατά του καπνίσματος. Και μάλιστα θέλω και την άποψή σου, μιας και ασχολείσαι με αυτά εδώ, με τις βελόνες, διακόπτεις καπνίσματα και μειώνεις τον εθισμό στην νικοτίνη. Ήθελα να σου πω, θέλω καταρχήν να μου σχολιάσεις, αν συμφωνείς με τα πακέτα που βάζουν, να πούμε, κάτι πεθαμένους, κάτι ερείπια, κάτι ετοιμοθάνατους κτλ. Πιστεύεις πρώτον, πιστεύεις ότι με αυτές τις εικόνες θα τρομοκρατηθεί το κοινό και... Όχι, πιστεύω, είναι από νομίζω κάποια μέτρα που βοηθούν, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό μειώνουν το κάπνισμα, ναι. Δηλαδή όπως και η μείωση. Συγγνώμη, η εταιρεία δεν πλήττεται, ας πούμε. Είναι υποχρεωμένη. Είναι υποχρεωμένη να πληγεί. Το κράτος, ναι. Ναι, γιατί σου λέει το κράτος, εγώ θα δαπανίσω μερικά δισεκατομμύρια, ναι, αύριο μεθαύριο. Ναι. Σε τι? Για την νοσηλεία των ασθενών. Καρκινοπαθείς, εμφυσίματα, βροχίτιδες, καρδιοπάθειες που ευθύνονται. Αυτά μιλάνε για, ναι, δισεκατομμύρια, μεταφράζονται μάλλον. Καρδιοπάθειες στο κάπνισμα ευθύνονται, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι τα πνευμόνια είναι. Όχι μόνο το. Η κλίνικα, η σκληραίνει η αρτηρία, δηλαδή τι. Προκαλεί αρτηριοσκλήρωση, προκαλεί υπέρταση. Πίεση, πίεση. Επιδημία, ανεβαίνει. Πίεση και η χοληστερίνη παίζει ρόλο το κάπνισμα. Άμεσα. Πλάκα κάνει. Στα πρώτα 20-25 δευτερόλεπτα που καπνίζει, ναι, ναι, αμέσως ανεβαίνει πίεση 10 με 15 χιλιοστά τη στήλη υδραγύρου. Δηλαδή μία μισή μονάδα. Όταν παίζει δηλαδή τον καπνό μέσα. Ανεβαίνει. Όπως επίσης και ανεβαίνουν και οι σφίξει. Οι σφίξει. Ναι, γύρω στι 20-25 σφίξει. Γι' αυτό λαχανιάζει δηλαδή. Ναι, είναι η αίσθηση, ναι, του. Ναι, αλλά γιατρό, όμως, ναι, αυτό όμως, αφού τον ευχαριστεί τον άλλον και γουστάρει. Α, για να το παίρνει αυτός, πέρα πει ότι το γουστάρει. Το... Ναι, προκαλεί εθισμό. Κοίταξε, προκαλεί την έκρηξη ενδορφινών στο αίμα. Ενδορφίνες είναι οι ουσίες που μας προκαλούν ευχαρίστηση. Αυτές δεν είναι αυτές που όταν προπονούμεθα και τελειώνουμε την, μπράβο, προπόνηση. Είναι κάτι ανάλογο. Ναι. Γενικότερα, ό,τι σου προκαλεί ευχαρίστηση. Οι ενδορφίνες. Ναι. Κάτσε να πάμε σε ένα διάλειμμα και να μας πεις για τις ενδορφίνες λέγονται. Ενδορφίνες. Ενδό. 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 Διάλειμμα. Για πες, ρε γιατρέ, τι είναι οι ενδορφίνες? Οι ενδορφίνες είναι ορμόνες που παράγονται κάθε φορά που νιώθουμε ευχαρίστηση. Ναι. Όταν λες ευχαρίστηση, τι σημαίνει? Δηλαδή, όταν πάμε... ευχαρίστηση, όταν είσαι χαρούμενος, ναι, όταν, εν πάση περιπτώσει... Όχι, ευχαρίστηση, έχει... δηλαδή, σεξουαλικού περιεχομένου. Και σεξουαλικού. Προκτικού, ας πούμε, δηλαδή, όταν πάμε στην τουαλέτα, αυτό εδώ. Εντάξει, δεν, μην το επεκτείνω, αλλά γενικότερα έχει να κάνει με το ευχάριστο αίσθημα που αισθάνεται ο άνθρωπος. Και εσύ τι κάνεις με τις βελόνες? Προκαλεί την έκρηξη αυτών των ενδορφινών, με αποτέλεσμα όταν συμβάλλει στην μη εμφάνιση των στερετικών συντομάτων όταν κάποιος προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα. Ναι. Επίσης, μια σημαντική δράση του βελονισμού είναι ότι μετά από λίγες συνεδρίες ο καπνιστής νιώθει ένα δυσάρεστο αίσθημα, ναι. Ναι, μια μεταλλική δεν γεύση. Γουστάρει, δηλαδή. Μπράβο, μια παίχτη από το κάπνισμα. Μια δυσάρεση, έτσι. Ακόμα και ζαλίζονται πολύ όταν είναι το πρώτο αίσθημα, όταν πρωτοκαπνίζει τον πρώτο σου τσιγάρο. Μάλιστα. Ναι. Νομίζω είναι από τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε εναλλακτικές είτε ιατρικές καθαρά, που μπορούν να βοηθήσουν με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, με το ποσοστό επιτυχίας από όλες τις άλλες. Δηλαδή προσεγγίζει περίπου το 60-70%. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ήταν ισοδύναμες οι ομάδες. Νομίζω ότι ήταν λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο καλός στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Και έδειξε ότι παρά το 1-1 θα το κρατούσε εύκολα. Δηλαδή βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης. Για μένα ο Χαρίσης σήμερα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, ο Χαρίσης, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός και ανασταλτικά. Είναι ένα κομμάτι του Χαρίση το οποίο δεν το πήγαινε καλά. Είχα πει ότι αν ο Χαρίσης, ο οποίος μπαλαδόρος μεγάλος δεν είναι, είναι όμως καλός αθλητής,
και θα πρέπει να προσέξει λίγο την εξωγηπαιδική του ζωή να είναι καλύτερη. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, αυτό που λένε transition στο ποδόσφαιρο, την κατεβάζει γρήγορα. Έχει αυτό που λέμε την κάθετη έφοδο, τη σπάει την μπάλα, πατάει περιοχή. Μπορεί να βγει πλάγια, μπορεί να μην έχει την τρίπλα, αλλά μπορεί με την ταχύτητά του να φύγει. Είναι διεισδυτικός ποδοσφαιριστής και έχανε πάρα πολύ στο μαρκάρισμα. Αν οριμάσει, σήμερα το είδα καλό στα μαρκαρίσματα, καλύτερο από την άλλη φορά, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι ο Χαρίσης. Για να είμαστε δίκαιοι με όλους τους ποδοσφαιριστές που κάνουμε κριτική, όσο μπορούμε καλύτερα. Ο Μαλεζάς με τον Βίτορ ήταν σταθερό δίδυμο, αν και δεν έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Και Καλούτσικος, Τίμιος και ο Λέοβατς και στα ανεβάσματά του. Και είχε να αντιμετωπίσει και του βγαίνει από εκεί και ο Κλωνανίδης. Πήγε αρκετά καλά. Όχι ο Κλωνανίδης, λέω. Και ο Λέτο έβγαινε από εκεί πολλές φορές. Φυσικά και ο Κλωνανίδης αλλάζανε θέση, αλλά πιο πολύ του βγαίνει ο Λέτο. Οι αλλαγές τώρα. Οι αλλαγές. Καταρχήν δεν μ' άρεσε ο Πέλκας. Ενώ συμμετέχει στο πρώτο γκολ. Επιτέλους περιμένω από τον Πέλκα να μπει εκεί στο καρούμπαλο, να πασάρει, να δώσει μάχη, να κάνει πρέσινγκ ψηλά, έκλεψε την μπάλα, να δώσει την μπάσα, να μπει, να πατήσει, να τριπλάρει. Θέλω να δω τον Πέλκα, λέω ρε Πέλκα, κάνε μου ένα καλό παιχνίδι. Είτε σε 4-2-3-1 αν παίξεις δεκάρι, είτε σε 4-3-3 αν παίζουν τρία χαφ και εσύ βγαίνεις σαν τέταρτος από εκεί και έχεις να παίξεις ένα πιο σύνθετο ρόλο. Κάνε μου κάτι, ρε παιδί μου, δηλαδή πάρ την μπάλα, τρίπλα, ρε, φτιάξε με λίγο. Κάνε μου αυτό που κάνει ο Ροντρίγκες για παράδειγμα. Μια-δυο φορές. Μπες με την μπάλα, πάρε παραμάζωμα, τρίπλαρε, σούταρε και ας πάει στον τερματοφύλακα επάνω. Δεν μου το κάνει αυτό και δεν μου βγαίνει ο Πέλκας. Ο Πέλκας φέτος έχασε την ευκαιρία. Θα πρέπει να την ξανακερδίσει. Δηλαδή, τελειώνοντας η χρονιά και βλέποντας οι παοκτζίδες τι μεταγραφές έχουν να κάνουν, μπορεί να πούνε ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, στο 10 πρέπει να πάρουμε παίχτη. Ενώ στο 9 σου λέει έχω τον Κλάους, ο οποίος στο μεγάλο χώρο δεν κάνει. Είναι όμως μέσα στην περιοχή killer. Πρέπει δηλαδή, και αυτό που άλλαξε ο Ίβιτς, εδώ θα πάμε σε ένα κομμάτι, είναι ότι με το σύστημα του Τούντορ, το 3-5-2, κατέστρεψε ουσιαστικά τον Κλάους. Δηλαδή έκανε τον Κλάους να παίξει ένα σύστημα το οποίο δεν τον βόλευε. Πήγαινε ένα ΠΑΟΚ με ένα παίκτη ο οποίος άμα τον φορτώσεις στις μία, θα βάλει στις τρεις φάσεις, στις δυόμιση φάσεις ένα γκολ και εσύ ψάχνεις να βρεις κόλπα να χωρέσεις σε 3-5-2. Και τον Μπερμπάντοφ και τον Αθανασιάδη. Και επειδή είναι καταγεγραμμένα τα γεγονότα, εγώ έχω πει ότι ένα κάτι καφέδες που πήγε να κεράσει τους ρεπόρτερ ο Τούντορ, ότι ξέρεις, λέει, θα τους χωρέσω και μαζί. Εγώ δεν περίμενα να δω. Όπως δεν περίμενα να φτάσει ο Μάιος για να πω ότι ο Μπερμπάντοφ είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Πρόσεξε να δεις. Το είδα τον Νοέμβριο. Όχι το να τον περιμένουμε, τον πάει Δεκέμβριος. Πάει Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάιος, μπήκε ο Ιόνιος, τον περιμένουμε. Δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ανεβάσματα από τα μπακ και τα εξτρέμ να φορτώσεις, να πετάξεις παίκτες στην περιοχή για να έρθει ο Κλάους σε rebound στο πρώτο δοκάρι χαμηλά με το κεφάλι με τη φτέρνα να τη βρει. Καταστρέφει λοιπόν τον Κέρια το Ίβιτς και τον φτιάχνει. Δηλαδή, φτιάχνει. Το χαρίσει, το βελτιώνει ο Ίβιτς, αυτό το δίμηνο, το φτιάχνει. Τοποθετεί τον Μαλεζά, τρώει τον Φτώνα βέβαια, τρώει τον Χατζη Ισαΐα, ποιος πρέπει να περιμένει. Βγαίνει ο Μαλεζάς σταθερός. Ωραία. Την άλλη μεριά ξεθάβει τον Κάτσε, σου λέει... Είναι πολύτιμο εργαλείο ο Κάτσε. Δεν μπορώ εγώ τον Κάτσε επειδή είναι Αλβανός και εγώ είμαι Σέρβος να το στείλω στην κερκίδα. Γι' αυτό έλεγα ότι Λακαμά Σέρβο δεν έχω δει εγώ στη ζωή μου. Ποτέ. Αγύμναστο Σέρβο δεν έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Τεμπέλη Σέρβο στη ζωή μου δεν έχω δει ποτέ. Και Σέρβο μη εθνικιστή. Εντάξει. Κλέφτη Σέρβο, απατεώνα, λοποδίτη, γκάγκστερ έχω δει. Αλλά δεν έχω δει Σέρβο βλάκα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Σέρβος προπονητής. Και αυτά τα περί θρησκειών και ότι είναι αδέρφια μας και τα λοιπά, εγώ τα ακούω βερεσέ. Εγώ λέω σαν φιλή, σαν λαός. Δεν τους γουστάρω πολύ, γιατί έχουν κάτι από εμάς Βαλκάνιο, αλλά είναι περισσότερο πατριώτες από εμάς, περισσότερο δυνατοί από εμάς, πιο παιδαράδες από εμάς και πιο δουλευταράδες από εμάς και στα αθλήματα. Στον αθλητισμό είναι πιο ευφυείς από εμάς, πιο έξυπνοι από εμάς. Και στη Στιαμπού.
Αυτό βοήθησε λίγο και το κομμουνιστικό παρελθόν, βέβαια. Έτσι. Ναι, βοήθησε. Γιατί τους είχαν, σε διαφορετικό επίπεδο, ναι, έτσι, άθλησης. Ναι. Έτσι. Ναι. Πεδαράδες. Μένει λοιπόν. Άξιζε να μείνει. Δεν θα βγω και θα πω. Ναι, είναι ρίσκο μετά στα 39 του να τον πάρει τώρα χωρίς να προπονήσει ομάδα άλλη, να τον κάνει πάλι η ΕΚ προπονητική στον ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά θα δώσω μία συμβουλή και θα πω. Εφόσον θέλετε να τον κρατήσετε τον Ίβιτς, πρέπει να του κάνετε συμβόλαιο με καλές απολαβές, ωραία, και να τον επιμορφώσετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή θα το πεις, έλα εδώ Ίβιτς, αυτά τα λέω να τα ακούει ο Μίκι Μάους, γιατί ο Μίκι Μάους μπορεί να ακούει οι φίλοι του και να του πούνε, να τον πιάσει ο Μίκι Μάους τον μπαμπά του και να του πει, μπαμπά, ποιο θεωρούμε στην Ευρώπη τους τρεις καλύτερους προπονητές, το Σιμεώνε, ξέρω εγώ, τον Φανγκάλ, τον Γκουαρδιόλα, ποιον, τι στυλ θέλουμε να παίξουμε, ποιο σύστημα έχει αυτό, το 4-3-3. Μάλιστα, εμείς τι παίζουμε, εμείς παίζουμε 4-3-3, αυτός τι παίζει στην Ατλέτικο, 4-4-2. Θέλουμε να δούμε άλλο, το 4-3-3, ποιο το παίζει ας πούμε, στυλ τον ένα μήνα, 15 μέρες, 20 μέρες, με έξοδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι να το στείλει σε σχολή προπονητών, όχι, να πάει και να ανοίξει ένα δίκτυο. Να ανοίξει ένα δίκτυο και να το στηρίξεις. Γιατί αύριο ο Ίβης μπορεί να κάνει δύο ισοπαλίες μες στην Τούμπα με τον Πανιόνιο και την Κέρκυρα και να τον διώξετε. Και επειδή δεν ξέρετε ποιο θα φέρετε προπονητή, να πάτε να φέρετε τον Γκαρσία και να πηγαίνουν και να φωνάζουν Γκαρσία, Γκαρσία. Όχι. Να το στηρίξετε τον Ίβης. Εφόσον τον πιστεύετε σαν ταλέντο, να τον θωρακίσετε τον Ίβης και φέτος στον πάγο γίνεται κάτι καλό. Κάτι το οποίο δεν έγινε τις άλλες χρονιές. Ποιο είναι αυτό το καλό? Ίβιτς, Μίβιτς, όποιος και αν είναι θα τον δούμε, τον είδαμε, τον κρίνουμε θετικά. Θα τον δούμε και σε μάκρος χρόνου του χρόνου να είμαστε γεροί και ο ίδιος. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, Γιάννη, δεν ξέρω τι άποψη έχεις, είναι ότι θα τις κρίνει και ο προπονητής και θα δώσετε και στον προπονητή τα εχέγγυα να πει θέλω αυτόν και θέλω εκείνον. Έτσι ώστε ο προπονητής να έχει την άποψη πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, να διώξει αυτούς που θέλει ο ίδιος, να φέρει αυτός που θέλει ο ίδιος, να συνεργαστεί με την ομάδα και να πάρει τα ok από την ομάδα, η ομάδα από τον προπονητή. Δεν μπορεί ο προπονητής να έρχεται τον Ιούλιο και οι μεταγραφές να έχουν γίνει τον Ιούνιο και να του πει αυτή είναι η ομάδα. Και μετά αυτός να πει μου δώσατε σαρδέλες και ιστορίες. Ευχαριστούμε για το νεράκι. Ωραίο νεράκι. Ωραίο νεράκι. Λοιπόν, υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και παίκτες που μπορούν να πάρουν τα πάνω τους, όπως είναι ο Χαρίσης, όπως είναι ο Τζίμιροτ που ανεβαίνει ποιότητα, όπως είναι ο Κάτσε που πρέπει να μείνει, όπως είναι ο Μιστακίδης, αλλά όπως πρέπει να μείνει ο Ροντρίγκες, όπως έπρεπε να μείνει ο Μακ στα πάνω του, έπρεπε να μείνει ο Μακ, τέλος πάντων πρέπει να βρείτε εκεί παίκτη. Και επίσης πρέπει να βρείτε ένα δεξί μπακ. Ο ΠΑΟΚ στα δεξιά μπακ, ο ένας είναι Fiat 128, χαλάει συνέχεια, Κωνσταντινίδης. Ο άλλος είναι ο Σκόνδρας, που πιο πολύ με στόπερ μοιάζει παρά με δεξί μπακ. Είναι βαρύς, δυνατός, ρωμαλαίος, πυγμάχος, βαρύς. Για ανέβα κατέβα, δεν είναι αυτό που λέμε ελαφρύς. Ο Κίτσι που είναι ελαφρύς δεν γυρνάει πίσω. Είναι κοντός στο να πηδήξει μέσα στην περιοχή άμα γίνει σέντρα από την άλλη μεριά. Είναι ταχυδυναμικός όμως. Μπορεί να βγάλει κόντρα επίθεση, μπορεί να βγάλει επίθεση. Αλλά στο ένας με έναν τρώει παραμύθι, τρώει τρύπες. Πρέπει να βελτιωθεί. Εκεί ο ΠΑΟΚ πονάει ανασταλτικά. Τρώνε δηλαδή. Ο ένας είναι βαρύς, δυνατός, δεν βγαίνει μπροστά. Ο άλλος που βγαίνει μπροστά δεν μαρκάρει και είναι κοντός. Και ο άλλος είναι Fiat. Fiat 128. Κάθε εβδομάδα στον Πετμεζά και στον Τότι. Αυτό λέει όταν γεννηθείς Fiat. Από αυτούς τους τρεις, πιο καλός από όλους είναι ο Κωνσταντινίδης. Αλλά τραυματίζεται. Όπως ο Κατσικάς. Κάθε εβδομάδα η γρήπη είχε ο Κατσικάς. Όχι ανέβηκε θερμοκρασία ο Κατσικάς. Όχι κρυοπαγήματα έπαθε ο Κατσικάς. Ψυχολογικά ο Κατσικάς. Πάρ' τον Κατσικά χείας τους. Κατάλαβες γιατρέ. Να ρωτήσω κάτι. Αν έμπαινε το γκολ του Πέτριτς στο 85, ναι, θα έμεινε ο Ίβης? Όχι. Άρα δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δηλαδή δεν υπήρχε, ναι, πρόγραμμα από πριν. Δεν θα έπρεπε. Βλέποντας και κάνοντας. Ναι.
Αλλά το αυτό πήγε... λίγο ναι. Έχει κάποιους κινδύνους. Αύριο μεθαύριο δεν σου βγαίνει ναι. η μεταγραφή. Ναι. Γι' αυτό λέω: μένει ο Ίβιτς. Ναι. Πολύ ωραία. Στηρίξτε τον όμως. Όχι να τον να βάλετε τον Γκαρσία στην ΚΑΠΑ 20, να περιμένει ο Γκαρσία πότε δεν θα πάει καλά ο Ίβιτς. Για να μπει πρώτος προπονητής και ο Γκαρσία και μετά να πούμε και όγδοη να βγούμε δεν μας νοιάζει γιατί ο Παυλάρας είναι προπονητής πρώτος. Που ο Παυλάρας δεν μπορεί να γίνει προπονητής. Ενώ ο Ίβιτς μπορεί να γίνει προπονητής. Μπορεί να παίξει σαν προπονητής. Κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει στον Ίβιτς, μάλλον δεν μ' αρέσει, δεν είδα στον Ίβιτς, είναι ότι οι αλλαγές που κάνει είναι συντηρητικές. Δηλαδή δεν ανακατεύει. Ναι, δεν ανακατεύει τις τράπουλες. Δηλαδή θα βγάλει δεξιμπακ, θα βάλει δεξιμπακ. Θα βγάλει στόπερ, θα βάλει στόπερ. Θα βγάλει σεντερφόρ, θα βάλει σεντερφόρ. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει ένα συντηρητισμό στο κουτσάρισμά του. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ποιος το κάνει αυτό? Ο Πογέτ, φίλε. Το έκανε. Ο Πογέτ το έκανε. Ο Ζουνίδης, φίλε. Το έκανε. Με όσα εργαλεία είχε. Εντάξει. Πάρουν προπονητές. Που θέλω να τον δω δηλαδή στο μάτι. Δηλαδή πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Που πονάει ο αντίπαλος. Πονάει στη δεξιά πλευρά. Θα φορτώσει από εκεί. Θα σφυρίξει να πει παιδιά θα χτυπήσουμε από εκεί παράδειγμα. Θα δει ας πούμε ότι του δεξιού του μπακ το αριστερό ποδάρι είναι κουλό. Θα βάλει με αντίθετο πόδι εκεί τον εξτρέμ του και θα του πει χτύπα με το δεξί σου ποδάρι. Το αριστερό ποδάρι να πούμε του δεξιού μπακ γιατί είναι τρύπα και μπορείς εκεί να του κάνεις γρήγορα μια αυτή και να σουτάρεις στην απέναντι γωνία. Τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να τις δει ο Ίβιτς. Για παράδειγμα, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί λέμε ναι έχουμε τα θετικά δείγματα αλλά δεν το ξέρουμε. Λέμε θα δούμε. Μπορεί ας πούμε να μετατρέψει ένα σύστημα σε 4-3-3 για παράδειγμα σε 4-4-2 στην ευθεία ή σε ρόμβο. Γιατί πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Μπορεί να παίξει το 4-4-2 και άμα θέλει ένα τέταρτο να παίξει 3-6-1 να βάλει τρίτο center back και το Χατζη Ισαΐα μέσα στο Βιτόρ για παράδειγμα και στον Τζαβέλα ή στον Μαλεζά στο Βιτόρ να πετάξει και το Χατζη Ισαΐα για ένα τέταρτο, για 10 λεπτά. Μπορεί να πει στον ειδικό ρόλο τον Κάτσε πια στο Φορτούνι σβήστον 10 εμείς 10 αυτοί. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Για αυτούς που βρίζουν ή για αυτούς που πανηγυρίζουν, που μένει ο Ίβιτς. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε τι προετοιμασία μπορεί να κάνει. Όπως δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορεί να χειριστεί έναν Γκαρσία ή να χειριστεί έναν Μπερμπάτοφ. Για παράδειγμα, εάν εδώ θα φανεί, ρωτήσουν, και εδώ θα φανεί πόσο υπολογίζουν τον προπονητή, εάν ρωτήσουν τον Ίβιτς. Τι γνώμη έχεις για τον Μπερμπάντοφ? Να μείνει ή να φύγει? Πώς το βλέπεις? Εγώ αν ήμουν Ασαμίδης και είχα στον υπάλληλο που πληρώνω στην εταιρεία μου πώς το λένε την επιθυμία να του δώσω την ευκαιρία, θα πήγαινα να το μιλήσω. Θα πήγαινα σε ένα ιδιαίτερο μέρος διακριτικό να το πω φίλε θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Θέλω την άποψή σου για το θέμα του Μπερμπάντοφ. Πιστεύεις ότι μπορείς να τον εκμεταλλευτείς από ένα ημίχρονο? Μπορείς να τον έχεις γιατί τον βάζουν και περπατάει. Παράδειγμα σου λέω. Έχει πολλά τέτοια το ποδόσφαιρο. Μπορεί ο Ίβιτς να μεταβάλει το σύστημά του σε διαφορετικό την ώρα του παιχνιδιού. Μπορεί να κρύψει την αδυναμία της ομάδος του με δόλιο τρόπο, με πονηρό τρόπο. Σέρβος είναι. Κάτι θα ξέρει. Γιατρέ, πού σε βρίσκουμε για το κάπνισμα? Στο ιατρικό κέντρο Βερονισμού, στο κέντρο της πόλης. Ναι. Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τι τηλέφωνο έχεις, γιατρέ? 231-0-282-400. Μάλιστα. Ναι. Μου λες, ρε γιατρέ. Ναι. Τώρα δηλαδή που θα αρχίσουν τα κλιματιστικά με τις ρινίτιδες, τι θα κάνουμε? Είναι κάτι που σε καίει προσωπικά, εσένα. Ναι, ρε φίλε. Πρέπει να βρει χρόνο να αρχίσει να κάνουμε μια προσπάθεια. Δηλαδή τώρα θα αρχίσει τώρα αυτό το τόσο διάολος εδώ, κάνει η μύτη μας να πούμε. Ναι, ναι. Για δες, εδώ θα βάζεις που για δείξε. Εδώ. Έχουμε πει και από εδώ, και από εδώ. Εδώ. Και σε άλλα σημεία του σώματος. Και σε άλλα σημεία του σώματος. Ναι. Μάλιστα. 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Ποιος Ίβιτς ρε σειρά,
Η ΑΕΚ έκλεισε τον Μοντανιέ. Ναι. Άλλη κλάση. Η ΑΕΚ θα σηκώσει πάλι κούπα και εμείς εδώ στο χωριό θα ψαχνόμαστε. Καλησπέρα. Ραπ Πολύμιλος, ρε. Ραπ Άντερλεκτ, Σπάρτα Κάγια, Ξακτάρ Φενέρ. Ποια είναι η ιδανική και ποια η χειρότερη περίπτωση για σένα? Λέει ο Γιώργος από την Κοζάνη. Εγώ φίλε, προτιμάω ή την Άντερλεκτ ή τον Άγιαξ από αυτούς όλους. Θέλω να αποφύγω τους Τουρκαλάδες. Δεν θέλω τους Τουρκαλάδες. Πάμε και στον Παναθηναϊκό να πούμε δύο κουβέντες και να πούμε ότι έδειξε ότι τον επηρέασε η αδυναμία, τον επηρέασε η απουσία του Μπέρκ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Με Κλωναρίδη, Λέτο, Κλωναρίδη στο μεγάλο χώρο και Λέτο στο πιο μικρό, απείλησε αλλά όχι πολύ. Απείλησε αλλά όχι πολύ. Δεν του βγαίνει ούτε ο Βηγιαφάνες ούτε ο Βαγγελίτσα σαν δεκάρι στο ρόμβο. Ούτε ο Βαγγελίτσα ούτε ο, πώς το λένε, ο Βηγιαφάνες. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης αυτοί εδώ δεν μπορούν να παίξουν και πλάγια. Ούτε ο Βαγγελίτσα ούτε ο Βηγιαφάνε. Κανένα από του δύο. Ο Αμπέιτ είναι για τα σκυλιά τη Ιερουσαλήμ. Ο Λούτα ανεβασμένο. Ο Ζέγκα φόρτωμα ξεφόρτωμα. Δεν μπορεί να σηκώσει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες. Εντάξει. Κλωναρίδης σαν τη γυναίκα στην εμεινόπαυση, τη μια μέρα θα σε χαμογελάει, την άλλη θα σε πετάει, ας πούμε, ξέρω και τα λοιπά. Έτσι λένε οι γιατροί. Έτσι είναι, γιατρέ? Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Έτσι και ο Κλωναρίδης, κυκλοθυμικός. Η μια μέρα καλά, την άλλη. Σήμερα ήταν καλός. Mm. Καλούτσικος ήταν σήμερα. Είχε τρέξιμο. Ναι. Μοδέστο, καλή περίπτωση. Ο Στυλ καλός. Πολύ καλός, έκανε και αυτός μια καλή απόκρουση. Πήρε μια κεφαλιά στο τέλος. Αριστερό στόπερ θέλουνε. Αυτή του χρόνου οπωσδήποτε. Ναι. Κουτρουμπής, καλός χρυσός, Ταυλαρίδης. Γέρασαν πάνε εντάξει και τα λοιπά. Θέλει στο Μοδέστο, είναι καλό στόπερ. Δίπλα θέλει έναν εκεί. Χαχούμις Νάνο τη βγάζουν του χρόνου και εκεί. Νέστο τη βγάζει. Θέλει δίπλα στο Ζέκα. Ναι. Αν παίξει άλλο ένα χρόνο. Ο Μπουμάλ καλός. Ο Μπουμάλ. Ο Μπουμάλ καλός, αλλά όχι τη φρεσκάδα πριν τραυματιστεί. Ναι. Μπήκε στους ρυθμούς στα play-off, αλλά νομίζω από του χρόνου θα κάνει την άνοδο. Και έχει πάρει και κιλά. Mm. Τον είδα λίγο μπουλούκο, να πούμε. Εντάξει. Ο Βλαχοδήμος λίγα πράγματα ο Βλαχοδήμος. Αυτά, έλειψε πάρα πολύ ο Μπέρκ. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές? Α, κάτι άλλο. Γιατί έχουμε και στις μία διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τη μία. Μαθαίνω, πήγαν λέει παοξίδες στο Λευκό Πύργο και πανηγυρίζουν. Τι πανηγυρίζουν? Οι Ολυμπιακοί πήραν πρωτάθλημα. Οι αεξίδες πήραν το κύπελο. Οι παοξίδες στο 9.55 κενό μήνυμα 54.340, ας μας πούνε, σας παρακαλώ, και όταν ανοίξουμε γραμμές, τι πανηγυρίζουν στο Λευκό Πύργο. Είναι ένα ερώτημα. Πανηγυρίζουν ότι τερματίσαν πρώτοι στα play-off. Να μας το πούνε. Τερματίσαμε πρώτοι στα play-off. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο στην πόλη, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν δεν έβγαινε ο Παναθηναϊκός πρώτος στα play-off, πηγαίναν κάτω από την Ακρόπολη οι Παναθηναϊκοί και στο Λυκαβητό απάνω και χορεύανε σαν τους ουρακοτάγκους. Πρώτο ερώτημα. Αν έβγαινε η ΑΕΚ πρώτη στα play-off και έχανε το κύπελο και ήταν 30 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, τον Αμαρτωλό, θα πήγαιναν να πούμε έξω από το Άλσο της Νέας Φιλαδέλφειας και θα κάνανε rave party οι ΑΕΚτσίδες? Να ρωτήσω εγώ τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πανηγυρίζουν έξαλα οι ΠΑΟΚτσίδες και δεν ξέρω γιατί άνοιξαν και σαμπάνια. Η προοπτική του Champions League. Άρα πανηγυρίζουν την προοπτική. Ναι, ναι. Δεν πανηγυρίζουν την πρωτιά στα play-off. Ναι. Πανηγυρίζουν, λες, την προοπτική. Ξέρεις, ο λαός θέλει λίγο και το όνειρο, θέλει λίγο και τη φαντασία, ναι. να ξέρεις. Ναι, τελειώνει ιδανικά, ναι. Η χρονιά, μπράβο, ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τελειώνει με καλό, με καλή ψυχολογία. Ναι. Με μπύρες, με σήκωμα στα χέρια, με γιώτη. Φαντάσου να βγαίνεις πέμπτος. Ναι, φαντάσου να βγαίνεις πέμπτος. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα ήταν ένα θέμα, αλλά είναι για τα στάνταρ του ΠΑΟΚ. Να πηγαίνεις στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίζεις την πρωτιά στα play-off που πιθανόν να σου δώσουν την... Δηλαδή, αν πάει στο Λευκό Πύργο ΠΑΟΞΙΣ και, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, και μπει στους ομίλους στο Champions League, θα πάω κι εγώ να κορνάρω από κάτω. Και θα πω μπράβο ρε Ρουφιάνη, παλιό Αθηναίοι, πήραμε να πούμε κι εμείς, θα μπούμε στους ομίλους του, θα μπει ο Τζόρνταν μέσα στην Τούμπα, θα δει το Σεντόν και θα γουστάρει. Ναι, εκεί θα το δεχτώ. Και γλέντι και μπύρες και ουίσκι και κόρδες και τα λοιπά. Ναι, εκεί θα το δεχτώ. Και πάλι δεν είναι τίτλος. Δεν είναι τίτλος. Είναι ένα στυλ του ανεβαίνω επίπεδο. Και το χαίρομαι. Έτσι. Δεν το πανηγυρίζω.
Το χαίρομαι. Επαναλαμβάνω. Δεν το πανηγυρίζω, το χαίρομαι. Άλλο χαίρομαι, άλλο πανηγυρίζω. Γιατρέ, καλά τα λέω. Ωστόσο. Λέει μου, γιατρέ, εκτός από το αυτό, τι κάνεις τώρα με βελονισμό. Έρχονται αυτές τώρα για να δυνατήσουν. Ναι, είναι ο μήνας, ο τελευταίος μάλλον μήνας πριν βγούμε στις παραλίες. Ναι. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος βοήθειας για αυτούς που θέλουν να χάσουν κάποια κιλά, περιτά κιλά. Και οι άντρες και οι γυναίκες, βέβαια. Έτσι. Συνήθως. Συνήθως γυναίκες. Σε όλα τα πράγματα οι γυναίκες είναι περισσότερες. Είναι πιο καταναλωτικές. Ναι. Και προσέχουν περισσότερο τον εαυτό τους. Δηλαδή κάνεις εκτός από το βελονισμό στη μύτη λόγω των κλιματισμών. Ναι. Για το κάπνισμα, το οποίο ήταν και η μέρα κατά του καπνίσματος. Ναι. Δύο. Αδυνάμεις. Αυτή η εποχή είναι δηλαδή ενδείκνεται περισσότερο και για το αυτό, έτσι. Και το αδυνάτισμα, όλο το χρόνο βέβαια. Εντάξει, αλλά τώρα είναι και μήνες πριν την. Πριν τα μπάνια μας. Οπότε εντάξει, είναι λίγο επίκαιρο. Είναι επίκαιρο. Ναι. Θέλω να δείξω κορμί. Ναι. Για τα 90 χρόνια έγινε Κώστα. Ρεσί φτάνει με τον παλέμαχο. Άντε στην ευχή του Θεού. Ποιος είναι ο παλέμαχος? Δηλαδή, συγγνώμη, πάνε για να γιορτάσουν στο Λευκοπύργο. Δεν είχαν πάει τότε στη γιορτή? Ξανά μάνα πάλι. Αυτό δεν ξέρω, παιδιά. Είμαι ανενημέρωτος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. 2-31-0-90-90-90. Λύστε μου την απορία. Καλά, οι Αριανοί κλαίνε, κύριε Μένη. Όντως, κλαίνε, στεναχωριώνται. Περιμένανε, ξέρεις, την απόκριση του Γλύκου. Πόσοι Αριανοί και Ηρακλειδείς είπαν. Όχι, ρε μου, δεν είναι. Διάλειμμα. Όχι, ρε. Μιλοπόταμο, είπα εγώ. Πολύ μήλος είναι, με τις πατάτες να πούμε. Μα στείλαν τα μηνύματα τα παιδιά για. Βέβαια, ωραία είναι εκεί. Λοιπόν, θα είναι και ο Κούλης Αποστολίδης. Ο Κίσιγκερ, έτσι τον έλεγα στον ΠΑΟΚ. Γιατί τον έλεγαν Κίσιγκερ, δεν ξέρω να το ρωτήσω. Ραπτόπουλε, καλημέρα. Έφαγα, λέει, την πεπονάρα μου, λέει, ήπια το μισό ποτήρι κρασάκι μου και κάθομαι με τα σόβρακο και τις κάλτσες μόνο στο μπαλκόνι και σας ακούω. Βρωμόσκυλο. Σχολίασε το 1,5 εκατομμύριο του Καρυπίδη. Μήπως θες να σχολιάσω τα 2 εκατομμύρια του Σαββίδη που του οφείλει ο Καρυπίδης? Τέλος πάντων, αυτά είναι δικές σου δουλειές, δεν με ενδιαφέρει. Καλά έκανε ο Καρυπίδης και πήρε. Θα βάλει το 1,5 εκατομμύριο. Οφείλει ο Άρης να κάνει πίσω, γιατί δεν υπάρχει άλλος, τον έχετε ανάγκη τον Καρυπίδη. Εγώ λέω όμως ότι ελοχεύει ο κίνδυνος για τον Καρυπίδη να βάλει το 1,5 εκατομμύριο, να μην περάσει, ας πούμε, πώς τη λένε, η ειδική εκαθάριση κτλ. Και να έρθει μια ωραία πρωί, ας πούμε, στην τράπεζα και να του φάνε τα 1,5 εκατομμύριο, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, να πούμε, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση, να πούμε, με οφειλές προς το δημόσιο. Δύσκολα δηλαδή, παίρνει ρίσκο μεγάλο, γιατί λέει, του είπε, λέει, ο Κοντονής, εντάξει. Ο Κοντονής, ό,τι είπε και ο Τσίπρας, τα αντίθετα κάνανε. Αυτοί τώρα του πιστέψαν τον Κοντονή με τον Τσίπρα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω να πούμε. Όσο για τον Σαββίδη και τον Καρυπίδη, ο Σαββίδης είναι θυμωμένος, έχω μάθει. Να έχετε υπόψη σας. Εντάξει, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και είναι αλήθεια. Πολύμηλος, ρε Μπούφη, τα 90 χρόνια γιορτάζαμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχε τόσο κόσμο αν χάναμε σήμερα. Ναι, ρε φίλε, ας χάνατε σήμερα και να πηγαίνατε κάνετε τα 90 χρόνια. Μα τα 90 χρόνια δεν τα κάνατε στο Λευκοπύργο τότε που βρίζατε το Σαββίδη ή ο παδί του ΠΑΟΚ στο λεωφορείο Νίκης. Ξανά πάλι δύο φορές γιορτή. Εγώ λέω ότι κατεβήκατε για την πρωτιά στα playoff. Εσύ λες για τα 90 χρόνια καμουφλάς. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Ραπ είχαν πει οι σύνδεσμοι, λέει, πριν το ματς, ότι μετά το ματς θα πάρουν στο Λευκοπύργο, λέει, για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια. Γι' αυτό πήγα Μιχάλης ΠΑΟΚ 4. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω, αλλά ξέρω όμως εγώ ότι είχαν γιορτάσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ τότε που είχαν πάει στο Μέγαρο οι χλιδάτοι με τις γραβάτες. Πήγανε οι δικοί μου, δηλαδή οι τουμπιώτες να πούμε, πήγαν και γιορτάζαν εκεί. Άρα λέω πήγε για να πανηγυρίσουν. Ένα άλλο μήνυμα λέει. Ο Γλύκος σήμερα μου θύμισε το Στεριούδα. Ναι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Εκτός του Μίρτσου του Χριστίδη. Είναι και ο Στεριούδας. Ήμουν με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου πίσω από την εστία του Στεριούδα στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0 στη θύρα 7. Θύρα 7 με 8. Είναι 3-0 το μάτς και βιάζει μια μπαλιά ο Γεροθόδωρος τον. Ή ο Ζάιτς. Ο Ζάιτς τραβάει μια ωραία πάσα το Σαραβάκο. Έξω δεξιά ο Σαραβάκος πιάνει ένα σουτ βολίδα χαμηλά κάτω στο δεξί χέρι του Στεριούδα και πετάζεται ο Στεριούδας και το βγάζει. Ήταν απόκριση πρόκρισης. Βέβαια μετά φάγανε τα 4. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με έπιασες τέτοιο. Σε παρακολουθούσα. Έλα. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Γεια σου Αλέκο. Γεια σου Αλέκο. Τι είδες από την ομάδα σου Αλέκο? Είδα από την ομάδα μου. Είδα αυτό που βλέπω από την αρχή της χρονιάς. Σαν ένας άνθρωπος, για να μην πω ηλικιωμένος,
σε κόμμα. Ευθεία γραμμή. Ναι. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, μέχρι και το συγκεκριμένο παιχνίδι το σημερινό, ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε πάνω έδειξε να ανεβαίνει, ούτε να πέφτει εντελώς. Ναι. Ήταν αυτό το πράγμα. Κεφαλογράφημα 0. Ναι. Ο προπονητής μου πάλι, όπως είπα την άλλη φορά, Κώτα και χωρίς φαντασία. Ναι. Είναι ένα καλό κοουτσάρισμα έκανε σήμερα. Έλα ρε, από το πλετόρα. Από τα άλλα, συγγνώμη σε διακόπτω. Και θέλω να μου απαντήσεις. Ναι. Από τα άλλα μάτς που τον έχω δει, αυτό ήταν το πιο καλό κοουτσάρισμα του. Πιστεύω, ναι, έκανε κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι ο Πέτριτς, άσχετο με το ότι έκανε, το ξέρουμε τον Πέτριτς τι είναι, αλλά έπρεπε να μπει πιο νωρίς. Ναι. Αφού το παιχνίδι στο 1-1 είναι χαμένο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το να φας δεύτερο γκολ εκεί, ναι, μία ή άλλη, δεν είναι. Ναι. Πάλι έξω είσαι. Ναι. Οπότε, βάλε τον Πέτριτς. Τον Πέτριτς, συγγνώμη. Τον Πέτριτς σε ποια θέση τον έβγαλε, σε ποιον έβγαλε. Έβγαλε τον... τον Κλωναρίδη. Τον Κλωναρίδη. Ναι. Τον Κλωναρίδη μου φαίνεται, εκείνη την ώρα. Ναι. Ναι. Και ναι, μετά έβγαλε τον άλλον από εκεί, τον Ευαγγελίτσα, και έβαλε τον... τον Μπουμάλ. Ναι. Και μετά έβγαλε και έναν άλλον, δεν θυμάμαι ποιον έβγαλε. Και έβγαλε τον Αμπέτ και έβαλε τον Βλαχοδήμονε. Δεν ήταν κακές οι αλλαγές του. Δεν ήταν, απλά έπρεπε λίγο πιο νωρίς τον Νέτο. Εντάξει. Ναι, για να δεν έχεις άλλο φόρ. Ο Λέτο, αν παρατηρήσεις το παιχνίδι, δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα ψηλά με πλάτη στο τέρμα. Άμα δεν την πάρει ο Λέτο την μπάλα στα πόδια του, δεν είναι απειλή. Για να βγάλει 90 λεπτά ο Λέτο χωρίς τον Μπέρκ, έπρεπε, ναι, εντάξει, έπρεπε να του τη φέρει κοντά στην περιοχή κάποιο. Είτε μπράβο, από την πλάγια γραμμή, είτε ας πούμε από τα χαφ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να πούμε πρώτα δεν μπορούσε να κατέβει ο Λέτο να κάνει παιχνίδι στα 30 φεύγα του με αυτά τις φυσιολογικούς ρυθμούς 40 βαθμοί Κελσίου. Δεν μπορούσε. Ναι. Συγχαρητήρια πάντα στον ΠΑΟΚ για το καλό τουρνουά. Έκανε πολύ καλό τουρνουά ο ΠΑΟΚ. Κατέβηκε ναι, τρεις φορές στην Αθήνα και δεν έχασε ούτε μία. Πολύ σημαντικό. Για να βγάλεις το τουρνουά δηλαδή πρώτος, πρέπει να, εκτός από το να κρατήσεις την έδρα σου αλόβητη, πρέπει να πάρεις και εκτός έδρας αποτελέσματα. Και τα πήρε και τα τρία. Ναι. Ωραία boy, ωραία boy. Περίμενε, περίμενε. Α, είσαι κι άλλα boy, λέγε λοιπόν, boy. Ναι. Θα σου πω κάτι για τον Παναθηναϊκό, έτσι ένα λεπτό, για το από εδώ και πέρα. Διώχνω. Φεύγει Στραπατσόνης. Μ' ακούς? Σ' ακούω, αλλά... Φέρνω αμυντικό χαφ, φέρνω στόπερ όπως είπες εσύ πριν. Φέρνω αμυντικό χαφ, αλλά τι αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ στον boy πάνω από ένα 80, στον boy του Ζιλμπέρτο Σίλβα, και ας κρίνει τη μισή μπάλα του Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και έναν, αν δεν μπορώ να φέρω, να βάλω το Διαφάνες να μου κάνει αυτό το transition. Να είναι πίσω, να είναι στο κέντρο, μην το βάζω στην πτέρυγα γιατί χάνεται, πνίγεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί με τίποτα. Ούτε Βαγγελίτσα. Εγώ που έχω να παίξω 2 χρόνια μπάλα μπορώ καλύτερα. Έκλεισες. Το τηλέφωνο μου το έχει ο κύριος Χιλιτίδης. Το έφυγε και για τον Τζόρνταν. Το παίρνεις, όποτε θες αύριο πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε. Τον Τζόρνταν δεν το θες. Α, θες να βρεθούμε. Εντάξει, ωραία. Πάνε εύκολο. Μιλάμε, άντε. Θέλεις ύμνο Champions League, εσύ φίλε 053. Εγώ όταν ο ΠΑΟΚ θα περάσει στους ομίλους, θα παίξω ένα τέταρτο τον ύμνο του Champions League. Ραπ, αν θες ένα βράδυ, κάνε μια εκπομπή και ανάλυσε ποιοι παίκτες πρέπει να μείνουν και ποιοι να φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Κατά την άποψή σου. Ναι, ας μου στείλει ο γιος του Σαββίδη μετά το γάμο το budget της χρονιάς και θα στο κάνω εγώ αυτό που θέλεις οπωσδήποτε. Λοιπόν, όχι ρε Βλάκα, και τότε τα γιορτάζαμε, λέει και τώρα. Όποτε γουστάρουμε θα πηγαίνουμε να γιορτάζουμε τα 90 χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, εγώ είπα να μην γιορτάζεις. Εντάξει, άμα στο κάθισε ο φόρ του Παναθηναϊκού τον κόλ, θα ήθελα να δω αν θα πήγαινες να γιορτάσεις τα 90 χρόνια. Εντάξει, το ότι έβγαλες ανακοίνωση πριν, αυτό δείχνει ότι πίστευες, και πίστευες όπως όλοι πιστεύαμε, ότι αποκλείεται να χάσεις από τον Παναθηναϊκό μέσα εδώ. Και το έκανες ωραία. Αλλά δεν τα πανηγύρισες να πούμε... την πρωτιά στην πόλη. Την πρωτιά στα play-off. Εγώ λέω την πανηγύρισες. Και την πανηγύρισαν και με σαμπάνια και οι παίκτες στα ποδητήρια. Καλά εξηγήθηκαν. Εντάξει. Ο οπαδός όμως και ο φίλαθρος πρέπει να χαρεί, αλλά όχι να γιορτάσει. Αυτό το πράγμα δεν είναι τίτλος. Αυτό λέω εγώ. Καλημέρα. Εσύ βγες και πες ότι. Ναι. Η Χάρης έχει φτάσει μέχρι το Detroit. Το Detroit τι. Τώρα μας ακούνε εκεί. Ο χαιρετισμός στο φίλο μου και συμμαθητή μου, τον Λάζο το Μαυρίδη, που είναι εκεί. Και Παοξάκη βέβαια, χαίρεται κι αυτός. Βγήκε στο Detroit να πανηγυρίσει. Βγήκε κι αυτός, δεν ξέρω αν έχουν κάποιο. Έλα ρε το σκύλο. Ρε το σκύλο. Μέση, τι κάνει εκεί. Δουλεύει πλέον εκεί οικογενειακά μαζί και η οικογένειά του είναι εκεί. Στο Detroit, πού είναι το Detroit. Είναι ψηλά στις λίμνες Οντάριο, εκεί μέσω. Κοντά με Καναδά, νομίζω. Κάπου. Στον Καναδά, Είναι οι λίμνες Σικάγο, Detroit, αυτά είναι, φαίνεται κάπου εκεί. Πήρε Αμερικάνα.
Όχι, όχι. Δικιά μας πήρε. Δικιά μας από το χωριό. Το χωριό του πήγε στο Detroit. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. 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 Κωστάκη. Ναι. Έλα. Θέλω να αφαιρθώ σε ένα συμβάν. Φώναζε λίγο, ρε φίλε. Έλα. Σαν τον πεθαμένο με στην κάσα είσαι, ρε φίλε. Νάτος. Έλα, μ' ακούς. Έλα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο σε όλο τον αγώνα που με κάνει και σπάω το κεφάλι μου και λέω τι γίνεται. Είναι η φάση που σπάει μπαλιά στον Μπερμπάτοφ, είναι στα 5 μέτρα με τον τερματοφύλακα τετάτετ και λες εδώ δεν μπορεί, ρε, πως θα γυρίσει και θα την κάνει τη σουτάρα να πούμε και ό,τι γίνει. Και γυρνάει και τη βγάζει στα δεξιά. Αυτό εσύ πώς το εξηγείς δηλαδή. Θα σου πω. Ναι. Όταν πιάστηκε ο σπόνδυλός μου ο πέμπτος, λόγω της δισκοκύλης, μου φύγει ο σκύλος από το λουρί και έπρεπε να τρέξω. Α. Και ξέρεις τι φώναζα? Τι? Ένα γείτονα, Μανώλη τρέχα η Ευγή μείνει ρε. Κατάλαβες? Έτσι ένιωσε και ο Μπερμπάτοφ όταν του την μπάλα εκεί. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Άκου να δεις, στη ζωή υπάρχει η βιολογική πτώση. Υπάρχει το γύρας. Πρόσεξε. Άκουμε λίγο. Θα στο φιλοσοφήσω λίγο. Θα στο φιλοσοφήσω λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σηκώνονται στο καθρέφτη και δεν δέχονται το γύρας. Εγώ σηκώνομαι το πρωί να πάω τουαλέτα και βλέπω τα μούτρα μου στον καθρέφτη ότι κάτω από τα μάτια έχω κάνει σακούλες. Αυτές οι σακούλες, ας πούμε, που είχε ο Πάρλας ο ηθοποιός στο Τζόνα Βλακιώτη. Κατάλαβες? Και ας πούμε κατά κάποιο τρόπο βλέπω ότι τα χρόνια περνάνε κάτω από τα μάτια μου, έτσι. Ξέρω ότι ξενυχτάω, ξέρω ότι κάνω ωράριο δύσκολο κτλ. Πρόσεξε με. Και επίσης στα 5 χιλιόμετρα που κάποτε τα βγάζα στα 27 λεπτά, τώρα τα βγάζω στα 31-32. Όταν πάρα τα κατεβάζω κάτω από τα 30, ζορίζομαι και λέω, αυτό που λέει, μπορείς να τα κατεβάσεις, αλλά γιατί να ζορίσεις τόσο πολύ τον εαυτό σου? Απόλαυσέ το. Να σου πω και κάτι άλλο. Πολλά θα σου πω. Έχω έναν γιατρό φίλο, τον Νίκο το Φίστα, ο οποίος είναι ουρολόγος μου. Ο οποίος μου λέει, μου ήρθε ένας πελάτης σου από το ραδιόφωνο και μου είπε το εξής. Λέει, έχω μεγάλο πρόβλημα, γιατρέ. Λέω, ηρωδοχοκίστη, προστάτη, νεφρό. Τι είχε όμως αυτός? Αυτός ήταν 60 χρονών. 2 μέτρα παλίκαρος να πούμε και τα λοιπά, ο οποίος ήταν τσολιάς, πως το λένε, στα ανάκτορα. Εντάξει. Όταν ήταν τσολιάς στα ανάκτορα, του δίνανε οι κομενίτσες να πούμε ραβασάκι και μετά στο διάλειμμα πήγαινε και τσαπάφτωνε. Τσολιάς 20 χρονών, παιδαράς. Πήγε 60 χρονών και το λέει τον ουρολόγο, κύριε Νίκο, λέει, κύριε Φιστά, δεν μπορώ να πηδήξω, λέω, πως ήμουν 20 χρονών. Του φύγαν τα μολύβια του Νίκου. Λέει, ναι, αυτό όμως λέει, δεν γίνεται, μπορείτε να πάρετε ένα Viagra. Όχι, λέει, δεν δέχομαι να πάρω Viagra. Αυτός δεν δέχεται το γύρας. Κατάλαβες? Δεν δέχεται το γύρας. Ναι, τι να κάνω τώρα, δει. Ο κάθε μπερδεμένος ή ο κάθε περίεργος που πάω εγώ στο box τώρα και πάω να παίξω με 23 χρονών sparring. Θα με σπάσει τα μούτρα, θα με σπάσει τα κόκαλα. Πάω σπίτι, πονάει το κεφάλι μου. Μόνο αν είσαι ηλίθιος με τα παιδιά σου, πας και παίζεις box. Μα είμαι βλάκας. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ αρνείται το γύρας. Και επειδή αρνείται το γύρας, αλλά άκουμε λίγο, θέλει να αρπάξει κανένα εκατομμύριο πάλι του χρόνου όμως, να τη βγάλει κούτρα και πούδρα και προσπαθεί τώρα να παραμυθιάσει τους δύο κοντούς, κατάλαβες, τον Μίκη να πούμε και τον Γκάρλο, ότι πρέπει να μείνει. Ρε φίλε, εάν ο Ίβιτς δεν του κόψει την μπάλα, δεν ξεκινάει την προπονητική όπως πρέπει. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ναι. Πώς θα γίνει τώρα? Έχεις και τους τόσους χιλιάδες φελούς που να λένε, κοίτα πώς έκανε το κοντρόλ ο Μπερμπάτοφ. Αυτοί οι φελοί είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ. Σου πω εγώ, δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ, χοντρό. Πάω να δω ΠΑΟΚΑΕΚ φιλικό. Και παίζει ο Συγκαμπάλα. Φτιάξε με αγόρι μου. Μάθε το Ριβάλτο μπάλα, αγόρι μου. Παίρνει ο Συγκαμπάλα την μπάλα, περνάει έναν. Πάει στο δεύτερο στο στόπερ, γυρνάει πίσω την μπάλα. Μπράβο αγόρι μου! Δεν εκδηλώνεται η επίθεση. Παίρνει την μπάλα ο Συγκαμπάλα να πούμε στην πλάγια γραμμή. Πάει, κάνει μια τρίπλα, τη γυρίζει στον αριστερό τον μπακ. Φτιάξε με αγόρι μου! Ωραία, που δεν υπάρχει ελπίδα, λέω. Δεν υπάρχει ελπίδα. Στον Κόκε, ο Κόκε. Έδωσε μια ωραία πάσα, λέει.
μετά βγαίνει στο Τζαλτίδη και λέει: εγώ λέει γουστάρω να παίζω 10, λέει 10, μη μαρκάρω, να μην πετάζομαι και στην περιοχή να τρώω ξύλο, να πετάω την μπάλα ωραία επειδή είμαι τεχνίτης. Φτιάξε με αγόρι μου. Ρε δεν πάτε στο διάολο μες στην πόλη αυτή που θα έρθείτε να δουλέψετε εμένα. Δουλέψτε 1.000.000 παοξίδες, 300.000 αριανούς και 150.000 Ηρακλειδείς. Εμένα δεν με δουλέψετε. Καλή, να σε καλά. Για καλά. Για Περέιρα. Περέιρα. Ναι, μου φύγες. Περέιρα. Άμα είναι να μου ήρθε ο Κουλούρης, καλύτερα να μου ήρθε ο Περέιρα. Γιατρέ. Ο Περέιρα. Ο Φανούρης. Που τον φάγανε επειδή δεν ήθελε να φάει τον Αναστασιάδη. Ήταν εκτός κλίκας. Ο Φανούρης. Αυτό κατάλαβες, ρε βλάκα, μου λέει ο ευγενής ακροατής 035. Στο Λευκό Πύργο πήγαμε για τα 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Η γιορτή θα γινόταν ό,τι και να γινόταν σήμερα. Στο παιχνίδι, μπούφο. Λέει ο 035. Φίλε, εσύ πόσες φορές το χρόνο γιορτάζεις, να πούμε. Καμιά 7-8. Μήπως κάνεις και 6-7 φορές γενέθλια. Άμα είναι να με καλέσεις, να σου κάνω δωράκια να τη βγάλεις, να πούμε. Εντάξει, αν είμαι εγώ μπούφος. Εσύ είσαι 4 φορές μπούφος που πας και πανηγυρίζεις την πρωτιά στα play-off στο Λευκό Πύργο. Σου απαντώ εγώ. Και ας το παραμύθι τώρα τα 90 χρόνια. Πήγες και εκείνο το πανό να πούμε από τα τζάμπο, σχίστηκε να πούμε στη μέση και έπεσε κάτω, το φάγανε τα πουλιά να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Κάνουμε εδώ. Ναι. Ναι. Παγιωτόμαρο, τι κάνεις. Τι έγινε. Λοιπόν, θέλεις να ακούσεις την αλήθεια, τι έγινε. Για πες μου να τη μάθω. Λοιπόν, κλείνουμε τέταρτο χρόνο Σαββίδη. Ναι. Και δισευγάζει τα προκριματικά Champions League. Βεβαίως. Με μείον 40 από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Αυτό είναι πλασματικό και το ξέρεις. Ναι, πλασματικό. Είναι πλασματικό και το ξέρεις. Και το ξέρω κι εγώ. Ναι. Για την περσινή χρονιά να πούμε κάτι. Να πούμε. Τι θέλεις να πούμε, από πού να την πιάσουμε. Όταν λες περσινή αυτή που τελείωσε τώρα, σήμερα. Όχι, περσινή. Άλλη περσινή. Που ναι. Ήταν στο συν 5 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα από κάποιους παράγοντες εσωτερικούς. Μάλιστα, ναι. Θέλεις να πάρουμε επί εποχή Στέφενες που αυτός ο κύριος ήρθε και ζήτησε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ ομάδα. Και ο άλλος επειδή δεν είχε να τα βάλει, τα έριχνε σε κάτι διατησίες, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Θέλεις να πάμε και στον πρώτο χρόνο. Να πάμε. Που ψαχνόταν να βρει ποιος είναι ο φίλος του και ποιος ο εχθρός του και έκανε παρέα με αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι φάγανε από τον ΠΑΟ κάτι εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό τον Ιβάν Σαββίδη θέλετε να μου πείτε ότι θα κάνει μεγάλη ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν θα κάνει λες. Τα πράγματα είναι απλά. Κάτσε να μάθουμε. Αν θέλετε. Να κάνει μεγάλη ομάδα ο Ιβάν Σαββίδης, πρέπει να ρίξει φράγκα και να σε πάρει 5-6 παιχταράδες. Δεν ζητάω ονόματα, τρελά, αλλά ζητάω να είναι παίχτες υψηλής προδιαγραφών, τι να πω τώρα, προδιαγραφών, να είναι καλοί παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα και έχουν ολοκληρωμένες σεζόν. Αν θέλουμε να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Ναι. Αν θέλουμε να κάνουμε επίσης μεγάλο τον ΠΑΟΚ, ναι. Πρέπει να διώξεις κάποια άτομα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να καθαρίσει επιτέλους η οικογένεια και να βρει την ηρεμία της. Ναι. Αν θέλει να κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ, ναι. Πρέπει επίσης να κοιτάξει μόνος του πώς θα τη βγάλει πέρα. Ναι. Γιατί με Ιβάν Μελισανίδη ναι. Και με Αλαφούζο ναι. Θα φάει το τρύπημα του αιώνα. Και άμα με ρωτήσεις πριν ξεκινήσουν τα play-off, αν ήθελα κύπελο ή προκριματικά Champions League, θα σου έλεγα αδερφέ το κύπελο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, άλλο είναι το τρόπαιο και άλλο είναι να πας να παίξεις έναν αγώνα ο οποίος δεν ξέρεις αν αυτός ο κύριος σε βάλει κάποια λεφτά στην ομάδα και πας κερδίσεις μια μεγάλη ομάδα και περάσεις ομιλίες. Δηλαδή σήμερα εσύ στεναχωρεμένος είσαι. Εγώ. Ναι. Δεν είμαι στεναχωρεμένος. Αλλά δεν πας στο Λευκό Πύργο. Καλά αυτό εννοείται. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πας στο Λευκό τον Πύργο. Για ποιο λόγο να πας, πήρες κανένα τρόπαιο, πήρες κανένα πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εγώ φίλε θα πάω στο Λευκό τον Πύργο να πάρω κάποιο κύπελο, κάποιο πρωτάθλημα. Όχι για να... και ακόμα και στο Μούλης Champions League να περάσω. Δεν θα πάω στο Λευκό τον Πύργο. Ποιος λόγος υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι να καθαρίσει κάποια πράγματα αυτός ο κύριος
και αν θέλει να κάνει μεγάλη ομάδα πλέον είναι το χρήμα. Για μένα σήμερα που έκανα ανανέωση τον Ίβιτς, προσωπικά δεν έχω κάτι με τον Ίβιτς. Αλλά? Αλλά άμα θέλεις να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει προπονητή ο οποίος έρχεται από μεγάλα πρωταθλήματα ή κάποιον προπονητή εθνικής, ναι, για να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο, με μεγάλο budget και να μπορέσει να πάει στους ομίλους του UEFA, ναι, στους ομίλους του Champions League και να μπορέσει να διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα όχι μόνο το Δεκέμβριο, από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος, χρειάζεται να ρίξει χρήμα. Αν ο Ίβιτς είναι μια λύση η οποία θα μπορεί, καταρχήν ο Ίβιτς, πίστεψέ με, δεν υπάρχει περίπτωση με τον Ίβιτς να βάλει χέρι στις μεταγραφές. Είναι τελειωμένο. Οι μεταγραφές θα γίνουν από 2-3 άτομα που τις κάνουν τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Μίχελ μαζί με κάποια άτομα τα οποία κάνανε εδώ και τόσα χρόνια τις μεταγραφές και φέρναν κάποιοι μανατζάρε ή κάποιους παίκτες για να οικονομάνε κάποιοι άλλοι. Έκλεισε, φτάνει. Επόμενος κύριος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να όντως ο... Καλημέρα. Τι γίνεται, Κωστή? Να όντως ο κύριος Κώστας. Καλά κύριε Κώστα, τι κάνεις? Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Με ενόχλησε το γεγονός που ο Ίβιτς έκανε αναφορά για όλους τους παίκτες και δεν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Γλύκο. Ναι. Για μένα έπρεπε να την κάνει. Ναι. Σήμερα MVP του αγώνα ποιος βγήκε? Δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω ποιος βγήκε, για μένα είναι ο Γλύκος. Και για μένα είναι ο Γλύκος. Λοιπόν, κάνει την απόκρουση της καριέρας του μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Και κρατάει όρθιο το ΠΑΟΚ και σώζει την παρτίδα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αναφέρθηκες στο Βλάντιμιρ Μπεάρα. Ο Μπεάρα, ναι. Ναι. Τερματοφύλακας της δεκαετίας της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας του 50, ναι, μέχρι το 60. Δεν τον προλάβω. Ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 4-5 χρόνια. Πέθανε... από ό,τι είπε ο Φορτούλα. Πέθανε ο Μπεάρα. Πώς? Ο Μπεάρα πέθανε, το χάσαμε. Έθανε εδώ και 4-5 χρόνια. Έφυγε ο Μπεάρα. Λοιπόν, έφυγε. Λοιπόν, αυτός είχε το εξής χαρακτηριστικό. Για πες μου. Είχε χέρια μεγαλύτερα από το κανονικό όταν περπατούσε νομίζω ότι ήταν πίθηκος. Πίθηκος, ναι. Είχε χέρια πιο μακριά από κάθε άλλον τερματοφύλακα που πέρασε. Πίθηκα άνθρωπος δηλαδή. Ναι. 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 Λοιπόν, ήταν συμπαίκτης, ναι, του, ναι, Στέφαν Μπόμπεκ. Του Στέφαν Μπόμπεκ, ναι, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Του Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι. Του Τσίκ, ναι. Του Ράικο Μίτιτς, mm-hmm, του Μιλουντίνοβιτς, ναι, του Στάνκοβιτς, του Μπράγκο, του Μπράγκο, ναι, του Τόζα Βεσελίνοβιτς. Ζήω Τόζα. Της μεγάλης εκείνης ομάδας, ναι, γιουγκοσλαβικής αρμάδας. Τον διαδέχθηκε ο Σόσκιτς, ναι, επίσης μεγάλος ορματοφύλακας, ναι, ο οποίος σε ένα μάτσο Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας απέκρουσε μπέναλτι τον Εστορίδη. Στην Αθήνα. Και από τότε... Ποιος, ο Τιλκόφσκι? Ο Τιλκόφσκι ήταν ο Γερμανός. Α, Γερμανός, με συγχωρείς, ναι. Ναι. Τιλκόφσκι ήταν ο Γερμανός. Ναι, ναι, που ήταν και στην ΑΕΚ, μετά προπονητής, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για το Σόσκιτς. Ναι, 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 για το Σόσκιτς, ο οποίος έκανε καριέρα στη Γερμανία. Μάλιστα. Όπως ο Γιουσούφη. Μη το πάμε μακριά. Λοιπόν, ναι, ναι. Επίσης, δεν το πάω μακριά, θα σου πω εκείνο που είπες εντωμεταξύ ισχύει. Εδώ στα δικά μας μέρη, επειδή έχουμε πάρα πολλούς Σέρβους και η μητέρα μου είχε τρεις πρώτες ξαδέρφες στο Βελιγράδι. Ναι. Για τους Σέρβους λένε ότι χωροφύλακας και Σέρβος, ναι, φίλος δεν γίνεται. Α. Χωροφύλακας και Σέρβος φίλος δεν γίνεται. Καλά, χωροφύλακας Σέρβος γιατί? Γιατί είναι
είναι φοβερά συμφεροντολόγοι, αρκεί να σου πω. Ενώ οι Έλληνες είναι αλτρουιστές. Αρκεί, περίμενε. Περίμενε να σου πω. Ναι. Αρκεί να σου πω, 3 μήνες στον Πλαταμόνα παραθυρίζαμε. Ερχόταν κάθε μήνα και από μία ξαδέρφη και παραθέριζε. Ναι. Και ένα κουτί λουκούμια δεν φέραν μια φορά. Γιατί ο κόκκινος που είναι Έλληνας σε φέρνει λουκούμια να μην είσαι από αυτή. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ένα μήνα βρε. Έλα, σε φιλοξενώ. Ναι. Ένα μήνα και ήταν πρώτος ξαδέρφης. Μητέρας μου, γιατί έχω συγκεκριμένη άποψη λόγω κοντινή συγγένεια. Ναι. Κατάλαβες. Καλά. Λοιπόν, δεν τους γουστάρεις δηλαδή τους Γιουγκοσλάβους εσύ. Ναι. Όχι βρε. Δεν σε νιώθω. Θεωρώ λάθος. Ναι. Μα κάνει να διαψευστώ, αλλά θεωρώ λάθος. Ναι. Την συνέχιση του Ίβιτς στον ΠΑΟΚ. Στον Πάγκο. Θα έπρεπε ο Σαββίδης, αλλά επειδή ο Σαββίδης λειτουργεί με το ένστικτο και όχι με τη λογική και ξέρει από ποδόσφαιρο όσο ξέρω εγώ από διαδίκτυα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Τίγρης που είχε το Δέλα, δηλαδή με τι λειτουργούσε. Το Δέλα τον είχε από τη Γάμα Εθνική. Ναι, και την πίτη τον είχε έτσι, ναι, και... τον είχε από τη Γάμα Εθνική. Ναι. Τον είχε στη Β' Εθνική. Ναι, και μετά τον άλλο. Λοιπόν, ο Δέλας, ναι, ναι. Ο Δέλας, ναι. Ήταν και στην Ιταλία. Ναι. Είχε προπονητές και στην Ιταλία. Ναι. Και στο κάτω-κάτω δεν θέλησε να τον διώξει την τρίτη χρονιά. Δεν τραβάει ο Δέλας όμως. Σου λέω, δεν θέλησε να τον διώξει. Μα και δεν... μόλις είδε ότι δεν περπατάει, τον έστειλε και πήρε τον Μπογιέτ. Μάλιστα. Τον έστειλε και πήρε τον Μπογιέτ. Δεν μου λες αυτός ο Μοντανιέ τον έκλεισε η ΑΕΚ. Ναι, έτσι λένε. Είναι όνομα στη Γαλλία. Θα τον δούμε και αυτόν. Θα τον δούμε και αυτόν. Έχει γίνει. Τα λέμε, κύριε Ντίνο. Γεια σας. Να είσαι καλά, κύριε Ντίνο. Κύριος Ντίνος. Λέγε, γιατρέ, ξαναπες μου το καλοκαίρι τι γίνεται. Ποιος είναι αυτός? Ο Πολάκης. Ναι. Ο Πολάκης, ο Στάλιν. Και ο Στάλιν είναι ίδιος ο Μάκης ο Ψωμιάδης. Μοιάζουν πολύ. Μοιάζουν πολύ. Λοιπόν, για πες μου λίγο με το αδυνάτισμα. Για πες μου. Εσύ θα μου πεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέθοδος για όσους το έχουν πάρει απόφαση να αλλάξουν τρόπο ζωής τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι μαγικό ο βερολισμός, λειτουργεί με κάποιον ορισμένο τρόπο, μειώνει δηλαδή τη λιμαργία, τη βουλιμία. Αυτό θέλω να πω. Κάνει τοπικό αδυνάτισμα σε περιοχές που υπάρχει εναπόθεση λίπους και προκαλεί και μια διάθεση και μια αυτό που λέγαμε για την έκκληση ενδορφινών προηγουμένως. Σου κόβει δηλαδή τη βουλιμία. Μεταξύ άλλων. Καλό αυτό. Ναι. Καλό αυτό. Κάνεις και οικονομία δηλαδή. Και σου ρυθμίζει και τη διάθεση, γιατί σε βοηθάει. Mm-hmm. Ο Πολάκης είναι λίγο αντιαισθητικός με το τσιγάρο. Όχι μόνο είναι. Πολύ είναι αντιαισθητικός. Αλλά και από την άλλη μεριά, εντάξει, ο άνθρωπος αφού γουστάρει, καλά κάνει το κάνει. Εντάξει, στο Υπουργείο, ρε Μαλάκα. Εντάξει, το Υπουργείο. Δηλαδή απαγορεύεται στο Υπουργείο το κάμιο. Αφού το Υπουργείο έχει βγάλει νόμο που απαγορεύει το κάμιο σε δημόσιους χώρους. Γιατί. Είναι σαν να λέει το Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Φώναζε λίγο, θα σε ακούμε. Άκου, ναι. Μιλάμε. Μιλάμε, ναι. Τι λέγαμε. Για τον Πολάκη. Ναι, είναι λίγο αντισυμβατικός, θα λέγαμε. Κάτσε, ρε Βουλή. Στη Βουλή απαγορεύεται το κάμισμα. Όχι μόνο στη Βουλή, σε κάθε δημόσιο χώρο. Γιατί η Βουλή είναι δημόσιο χώρο. Δεν είναι. Νοσοκομεία, κτίρια, δημόσια κτίρια. Άλλο αυτό. Τι άλλο. Αφού έχει βγάλει νόμο. Μάλιστα. Αντικαπνιστικό. Α, και τον παρακάμπτη να πούμε. Ο ίδιος υπουργός. Ο ίδιος υπουργός. Μάλιστα, δίνει το κακό παράδειγμα. Σαφώς. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Μόλις γυρνάω από τη Θεσσαλονίκη να δούμε ο πύργο Λευκό. Μπράβο. Τόσο πολύ που είπα Αγκάρα και την πρώτη αυλαίω. Πώς το πες? Γιατί χαλέσει τόσο πολύ. Εγώ να χαλαστώ γιατί βγήκε η Παοκάρα πρώτη στα play-off. Ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί εσύ πανηγυρίζεις το Λευκό Πύργο που βγήκε η Παοκάρα πρώτη στα play-off. Δεν σ' ακούω, φίλε. Χάθηκες, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Θέλω να μου πεις γιατί πανηγυρίζεις εσύ που γυρνάς από το Λευκό Πύργο που βγήκε ο Πάοκ πρώτος στα play-off. Θέλω να μου πεις τι πανηγυρίζεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε, Κωστή, καλά είμαστε? Καλά είμαστε, φίλε, εσύ τι κάνεις? Λοιπόν, είμαι ο Αργύρης από το Φρέντι. Γεια σου, ρε Αργύρη. Με τα παουτζάκια τα νύψια. Τα νύψια, ναι, τα νύψια. Έτσι. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Πανηγυρίζουμε, χαιρόμαστε. Λίγο η πόλη πήρε τα πάνω τη. Καλό ήταν αυτό, αλλά χαίρομαι. Θέλω να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί
με το να πανηγυρίζουμε τόσο πολύ για την πρωτιά στα play-off, νομίζω ότι δηλώνουμε και μια οπαδική πείνα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Εντάξει, είναι αληθές αυτό, αλλά εγώ χαίρομαι που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ την πρώτη θέση, βασικά να σου πω. Γιατί δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό, έτσι. Εντάξει. Άρα ο βασικός αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, πάντα θα είναι. Ναι. Όπως είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη που έχετε ΠΑΟΚάρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια διαφορά και ακολουθεί όχι ο Ηρακλής, και δεν τον υποτιμώ τον Ηρακλή, με αυτόν τον λόγο που λέω. Ναι. Απλά είναι και εδώ πέρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Ναι. Λοιπόν, να θυμάσαι που δεν σε είχα πάρει τόσο καιρό από το Γενάρη. Ναι. Που μιλάγαμε και για το βόλεϊ που είχα δώσει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές και θα δούμε αν μπορεί να κοντέρει τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι που το έλεγα. Θυμάμαι, αλλά εγώ με το βόλεϊ, εντάξει, καλά είναι, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Εγώ δόχι να σου πω κάτι. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι για μένα το πιο καθαρό άθλημα. Το βόλεϊ. Το βόλεϊ. Από πλευράς διαιτησίας. Και από πλευράς στισήματος αγώνων. Σωστό. Βέβαια. Για μένα είναι το πιο καθαρό. Δεν ακουμπάει κανένα τώρα. Για μία γραμμή για να έτσι δεν είναι, γιατί είναι πολλά τα σετ, είναι τρία σετ και έχεις δυνατότητα να τα περπηδήσεις τα εμπόδια που θα βρεις μπροστά σου. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να δώσω και συγχαρητήρια και στον πλευρά του Ολυμπιακού, ναι. Γιατί βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει πιο πολύ, προσπαθεί να κάνει και ο Ολυμπιακός να δυναμώσει, ναι. Για να του πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται για μένα. Έτσι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή να βλέπεις τον άλλο δυνατό και να μην προσπαθείς μέσα από άλλες διαδικασίες να τον κοντρέρεις. Θα τον κοντρέρεις μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Και όταν έχεις καλή ομάδα θα τα πάρεις. Μάλιστα. Όσο και τυχερός να είναι ο άλλος, όσο και να τον βοηθάνε κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες, θα το πάρεις. Δηλαδή κάποια στιγμή, και πιστεύω και αυτό πρέπει να κάνει και ο Σαββίδης. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω με ένα προηγούμενο παλικάρι ότι πρέπει να πάρει καλούς παίκτες. Πρέπει να πάρει το ένα. Νομίζω ότι ο πρώτος και κυρίαρχος λόγος μέσα σε μια ομάδα πρέπει να είναι ο προπονητής. Ναι. Να αποφασίζει αυτός. Ναι. Αλλά να ταιριάζει όμως και στη φιλοσοφία που θα πάρει τον παίχτη στην ομάδα. Είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ φέτος. Έχεις προπονητή πριν γίνουν μεταγραφές. Είναι σπουδαίο για μένα. Είναι σημαντικό. Και θα συμφωνήσω, δεν ξέρω, εσύ πρέπει να το πεις ότι τι σύστημα θέλει να παίξει, να τον πάει, να τον αφήσει εκεί στην Ίντερ, στον Άγιαξ, στη Μίλαν, στην Τζέσσι, στη Μάντσεστερ. Αυτός να δει. Να είναι ευέλικτος θέλω, καταρχήν ο προπονητής. Ο προπονητής πρέπει να πάρει καταρχήν παίκτες που μπορούν να παίξουν παραπάνω από μία θέση. Εντάξει. Σωστός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Για να μπορεί το εργαλείο του να το χρησιμοποιήσει και ανάλογα με τη φαντασία του, και ανάλογα με τη μαγειρική του, και ανάλογα με τον αντίπαλό του, και ανάλογα και ανάλογα. Η ζωή είναι ανάλογα. Συμφωνώ. Στάνταρ συμπεριφορά, δεν υπάρχει στάνταρ θέση, είναι ανάλογα. Συμφωνώ. Έτσι, είναι. Δεν ήθελα να κάτω σε άλλη τη γραμμή, να σας πω καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, γερή, δυνατή, υγεία και όλα τα άλλα κάπως δύσκολα. Και λιγότερη δουλειά. Εγώ το ξέρω, έπιασα δουλειά σε Βεζινάδικο, γι' αυτό σε παίρνω. Πού, σε ποιο μέρος? Στη Λένορμαν, στην Αθήνα. Πού είναι η Λένορμαν, πού είναι? 2 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Α, μάνε, εκεί είναι καρνίβαλοι. Γαμισέτα. Έφυγες, για χαρά. Σου ξέφυγε. Του φύγε αυτό, μετά τον έκοψε ο Γελιτίδης. Καρνίβαλοι. 2 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Πω. Καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος από Αμφιάλη. Καλώς τον. Καλά είστε, γιατρέ, καλημέρα. Εδώ είναι ο γιατρός, εδώ βελονιστής μεγάλος. Δεν μου λες, δεν μου λες τώρα, κάτω βελονιστές έχετε? Έχουμε και εδώ κάτω. Έχετε, ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι έτσι γνωστή πολύ, πρέπει να τους ψάξεις. Ναι, ο βελονισμός είναι, δεν ξέρω, είναι περίεργη τώρα, ιατρική τώρα, και τώρα, πρέπει τώρα, να είσαι, ναι. Και καλός. Έτσι. Ναι, έτσι. Να διακρίνεσαι, λέει, πολλοί βελονιστές, λίγοι είναι καλοί. Έτσι, σωστό. Κωστή, εδώ στην Αμφιάλη, ναι. Είμαι με κάτι φίλους παοκτζίδες. Ναι. Λοιπόν, ο ένας είναι από την Αλεξάνδρεια η καταγωγή του. Από το Γιδά, ναι. Ακεί, μπράβο. Ναι. Συζητάγαμε λοιπόν και μου λέει θα δώσει χαιρετισμούς. Λέω παίρνω κάθε βράδυ, αν δεν κοιμηθώ, λέω δεν παίρνω και δεν μπορώ, πρέπει να πάρω τον Κώστα τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, μου λέει ρώτησε τον και πες το εξής. Στον ΠΑΟΚ τον ήθελε, λέει, τον προπονητή, το Φατίχ Τερίμ. Εάν ήτανε.
Για ρώτησε, δρόμο, μου λέει μια ερώτηση να του κάνει. Τον Φατίχ Τερίβ, τον προπονητή της Τουρκίας που ήταν, τον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Ναι, τον θέλω πάρα πολύ, καλός προπονητής. Γιατί έχει ακουστεί καλός προπονητής Κώστα και λέω πώς σας έτσι, ρε παιδί μου, λέει μας αρέσει πολύ, μακάρι να τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ για προπονητή και μου λέει ρώτησε τώρα αυτό, αν ναι. του αρέσει. Ναι. Ναι, βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση να ερχόταν. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, κάτι άλλο. Είναι καλός. Είναι από τους προπονητές τους σοβαρούς. Τους σοβαρούς, τους μετρημένους, τους τη συντακτική επάνω. Σκληρός πολύ. Αλλά. Και αυστηρός. Αλλά εκεί με τους μάνατζερ δεν ξέρω αν θα τα βρεις και εδώ. Α, εκεί, μπράβο. Στον μπέρδεμα εδώ πέρα που γίνεται. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Κώστα, κάτι άλλο. Τώρα σε ρωτάω, εγώ σαν Ολυμπιακός. Ναι. Σύγκρινε μου ανάμεσα στον Μπερμπάτοφ και θα σου πω και έναν άλλον. Ποιος αρέσει καλύτερα, ο Μπερμπάτοφ σαν προσωπικότητα ή ο Ντέταρη. Ποιο συγκρίνει σαν προσωπικότητα έτσι, τον Μπερμπάτοφ ή τον Τέταρη? Μπερμπάτοφ ή Τέταρη. Κοίταξε, ο Μπερμπάτοφ και έκανε. Και του δύο έτσι, ναι, θα του συγκρίνει, α πούμε. Ο Μπερμπάτοφ, έκανε, ο Μπερμπάτοφ έκανε μεγάλη καριέρα. Έτσι. Ναι. Πιο μεγάλη από τον Τέταρη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Για να είμαστε σωστοί. Ναι. Σε περισσότερες διοργανώσεις και τα λοιπά. Στις δικές μας ομάδες, ο Μπερμπάτοφ δεν πρόσφερε. Δεν πρόσφερε. Τίποτα. Ο Ντέταρη πρόσφερε. Ήθελε δηλαδή σε καλή ηλικία, πέταξε τα γκολ του, έφερε και τον πεθερό του, το, πώς το λέγανε, τον Γκόμορα. Τον Γκόμορα, ναι, έκανε τις βρωμιές. Δεν ήταν και από τους παίκτες του Ολυμπιακού όμως που συνέδεσε το όνομά του με επιτυχίες. Ναι, γιατί είχε πεφταράδες δίπλα του Κώστα. Ποιος? Ο Ντέταρη. Κοίταξε. Δεν ήταν, ας πούμε, ο Φάρος που έφεγε, είχε και δίπλα του και παικταράδες άλλους. Ναι. Κοίταξε. Νομίζω. Και ο Μπερμπάτοφ στη United είχε παικταράδες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Και τελευταία, να μην σε καθυστερώ, Κώστα, κάτι άλλο. Νομίζω, και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ ο γιατρός, ότι μετά τον γκολ που έφαγε Κώστα ο ΠΑΟΚ, κόπηκε η ομάδα στη μέση, ρε παιδί μου. Λέω τώρα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός όπως πήρε πάνω του, λέω τελείωσε, θα του κάνει και τον γκολ του άλλο. Δηλαδή δεν ΠΑΟΚ να πέφτει, ας πούμε, κατακόρυφα. Μετά τον γκολ που δέχτηκε. Για ένα τέταρτο τουλάχιστον 20 λεπτά είχε πέσει όλη η ομάδα κάτω. Ή κλείστηκε, δεν ξέρω. Εσύ πώς το είδες? Κοίταξε, ήταν αυτό της αυτοσυντήρησης. Το φοβήθηκε, ας πούμε. Φυσικά το φοβήθηκε. Γιατί είδα τον Παναθηναϊκό, ανέβηκε πάνω ένας ΠΑΟΚ, ας πούμε, πολύ διαφορετικός, πολύ πεσμένος, πολύ πίσω, ας πούμε, κλειστήκανε. Ο ΠΑΟΚ μπροστά, μπροστά από τα στόπερ του, ναι, χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή με τα σωματικά προσόντα του Τζιόλι, ναι, την τεχνική του Τζιόλι, αλλά πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ πιο γρήγορο. Ναι, εκεί ναι, πέρα αυτός εδώ που θα συνδέει, θα πάρει πρώτος την μπάλα, θα ανεβάσει την ομάδα, θα είναι σαν ένα κατά συνθήκη δεκάρι playmaker, αλλά στα αμυντικά half. Αυτό τον παίκτη ο ΠΑΟΚ δεν τον έχει. Εδώ δηλαδή έχει. Δεν έχει παίκτη playmaker που θα πάρει την μπάλα, ούτε center back playmaker έχει. Δηλαδή, μπράβο, ούτε ο Βιτόρ, ούτε ο Μαλεζάς, ούτε ο Τζαβέλας, αφού να φανταστείς, ούτε ο Χατζησαΐας, αφού να φανταστείς ο καλύτερος playmaker και ο οποίος χρησιμοποιεί τη μεγάλη την παλιά από αυτούς όλους ήταν ο Τζαβέλας. Είναι τραγικό, είναι τραγικό για τον ΠΑΟΚ να βγαίνει δικαίως ο Τζαβέλας MVP στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι τραγικό γιατί ο Τζαβέλας πρέπει να είναι ο εργάτης, ο καταστροφέας, πάρ' την μπάλα, φύγε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν έχει παίχτη στο χώρο 4-5-6 να κατεβάσει την μπάλα, να ανεβάσει την ομάδα, να κόψει και να φύγει, να δει πότε θα δώσει ταχύτητα στο παιχνίδι, πότε θα κόψει ταχύτητα στο παιχνίδι. Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Όχι, και όλη αυτή τη δουλειά Κώστα την κάνει ο Μάκο. Έχει τρεχαλατζίδες, έχει τρεχαλατζίδες τον Τζίμιρο, ναι, τον Χαρίση και τον Κάτσε. Η ποιότητα είναι. Ναι, δεν έχει τη μεγάλη ποιότητα, δεν έχει αυτό το. Αυτή Κώστα την ποιότητα την έχει ο Μάκο, ο οποίος έλειπε σήμερα. Εάν ήταν ο Μάκ θα έβλαπαμε κάτι διαφορετικό. Όχι, νομίζω ο Μάκ πρέπει να την πάρει την μπάλα κοντά στην περιοχή. Τρεχαδίρι. Δεν είναι γρήγορος τεχνίτης. Δεν είναι όμως εγκέφαλος. Ναι, όχι. Αυτός είναι να πάρει την μπάλα και να φύγει. Δεν έχει ένα σκαρτάδο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεν έχει. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Εσείς είχατε το Μέλμπερκ, ξεκινούσατε, ναι, την επίθεση από πίσω. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Είχατε τον Καρεμπέ. Εμείς παλιά είχαμε το σκαρτάδο. Εξάρι. Εδώ. Εξάρι. Εδώ. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν έχει τέτοιους παίκτες. Δεν έχει τέτοιους παίκτες. Ο Εσχέν, ας πούμε, του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά ήταν σαπάκι. Ήρθε σαπάκι. Παιχταράς. Σαπάκι όμως.
Ναι. Δε, πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίχτη. Πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός τέτοιο παίχτη. Ούτε ο Ολυμπιακός. Ναι. Μου συγκρίναν τα φιλαράκια ανάμεσα στο Μυραλά και το ΜΑΚ. Και λέω, παιδιά, πιστεύω ότι ο Μυραλάς ήταν καλύτερος. Λίγο καλύτερος είναι, βέβαια. Λίγο καλύτερος ήταν. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί είναι καλύτερος. Πρώτον, γιατί παίζει πολύ καλά και σαν center for και σαν extreme το ίδιο καλά. Ναι. Και έχει πιο καλά τελειώματα από τον. Έχει πιο καλά τελειώματα από το ΜΑΚ. Ναι. Είναι δηλαδή πιο εύστοχος, πιο εύκολος στον γκολ. Ο ΜΑΚ αν ήταν πιο εύκολος στον γκολ θα ήταν με πολύ μεγάλη μορφή. Δεν Φράβο. Είναι όμως. Ναι, ναι. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα, Κωστή. Καληνύχτα, εύχομαι, γιατρέ, καληνύχτα. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Και να έχετε μια καλή συνέχεια. Να είσαι γερός. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γιατρέ, εσύ πηγαίνεις, να πούμε, Εγνατία 63. Κάθε όχι, μέρα, ναι. Εγνατία 63, τέταρτος όροφος. Τέταρτος στο παλιό ιατρείο. Έκτος. Έκτος στο καινούριο ιατρείο. Ναι. Η Κορίνα είναι εκεί. Πάντα. 2-31-0. 2-82-400. Μέχρι πότε θα είσαι εκεί? Τον Ιούνιο θα είσαι όλο έτσι. Δεν φεύγουμε ποτέ. Εντάξει, ναι. Μετά τον Ιούνιο αρχίζει τις βούτες, αρχίζει τις τσαλαβούτες, αρχίζει. Όπως όλοι. Πας στο χωριό περισσότερο εκεί στην Κρία Βρύση. Βρίσκεσαι με τον Πορπόδη, τον πνευμονολόγο, τον φίλο περισσότερο. Λίγο μας παράτησε, λίγο μας παράτησε ο Πορπόδης. Ναι. Μας εγκατέλειψε λίγο, δεν ξέρω τι. Το παίζει λίγο φίρμα, μας νόπ. Όχι καθόλου. Επειδή έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Όχι καθόλου. Και επειδή πήρε έδρα, λες γι' αυτό να μας νομπάρει. Καθόλου. Να τον κολλήσω τώρα. Καθόλου. Λοιπόν, πάμε ναι. στους ναι. 6 τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, από την παραλίμνη, εμείς για που με κρατάτε τους ώρα στη γραμμή. Όχι, ρε φίλε, τι θα σε κάνουμε, θα σε κάνουμε σοβέτορα επειδή είσαι από το παραλίμνιο. Σίγουρα να δούμε. Του βαράμε από το παραλίμνιο και λέω ότι πήρε χαμπάρι και το παλικάρι στο κέντρο και. Όχι, ρε τραβά. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Εμείς ανεβήκαμε, οπότε εντάξει. Καλά, ξεγηθήκατε. Σκοπός είναι μην περάσετε εκεί και πάρετε 9 βαθμούς 10 στο πρωτάθλημα. Σκοπός είναι να πρωταγωνιστήσετε, να δώσετε μάχη. Έτσι. Ο Πασεραϊκός διαλύεται, να δούμε τι ομάδα αρχίσει το παραλίμνο. Δεν έχει. Ο Πασεραϊκός τι γίνεται, ρε, θα τον πάρει μια εταιρεία που έλεγε τίποτα, ε. Θα τον πάρει αυτό του Ηρακλή, πώς λέγεται αυτός ο μεγάλος επενδυτής του Ηρακλή, αυτό θα τον πάρει. Το Πασεραϊκό. Ποιος έχει λεφτά τέτοιες εποχές. Είσαι τρελή. Δεν μου λες, το παραλίμνη τώρα να πάρουμε λίγο γεωγραφικά. Πόσα χιλιόμετρα από το κέντρο των Σερών είναι? Είναι 15 χιλιόμετρα. Κοντά είναι. Φημίζεται για τα Λουκάνικα. Γιατί φημίζεται το παραλίμνη? Όχι τίποτα, είναι γεωργική. Είναι ένα μικρό χωριό. Τα χωριά του νομού σου δεν είναι. Καπνά! Γιατί ο γαμπρός μου που είναι από τη Ζύγνη είναι με τα καπνά. Έτσι. Κάπως. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα να σου πω τώρα για το. Επειδή γίνεται πολύ δώρο πάλι για το. για το Champions League κλπ. Εντάξει, ήταν μια καλή επιτυχία. Θα μην το αφήσω αυτό, γιατί η ομάδα κατέρα ήταν. Και για μας ήταν λουκούμι, φίλε. Λουκούμι ήταν. Γιατί τώρα φαντάζομαι ένα καλοκαίρι. Παίχτη θα έρθει στον ΠΑΟΚ, θα κάνει τη διαφορά. Ποιο πότε θα γίνει κλήρωση, θα βγαίνει ο Μάντζιος και ο Κουλανιός και ο Τουλιανός και ο Ραγκάτζης. Θα πρώτο μάτς στην Τούμπα, κόσμο, εντόνια, θα γυρνάνε από τις Χαλκιδικές. Θα είναι ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσει, ψοφάω κι αυτά. Μόλις έπιασε την απόκρουση ο Γλύκος, λέω: ωραία, λέω, θα βγάλουμε καλό καλοκαίρι τώρα. Θα βγάλουμε καλό καλοκαίρι. Αυτό είπα από μέσα μου. Έτσι. Απλά ήθελα εγώ να πω το εξής, γιατί βλέπω εκεί πολλοί Θεσσαλονικοί γκρινιάζουν για τους Σαββίδη και λένε, ρε παιδιά, όποιος έχει τα φράγκα τα βάζει και κάνει κουμάντο. Δηλαδή αν φύγει αύριο ο Σαββίδη, πέστε μου ένα Θεσσαλονίκη που θα τον αναλάβει το πράγμα. Ο Βιολίδης δεν θα έρθει. Αχ, κατάλαβα. Ποιος θα έρθει, ο Γουμένος. Ναι, α, ωραία, μια χαρά. Ο Καλύβας κατασκηνώσεις, να πούμε, Χαλκιδική. Δηλαδή, δεν εκεί, ο μεγάλος Άρης τώρα. Που βρίσκεται ή ο Ηρακλής ή η Καλαμαριά. Όχι, νομίζω, κοίταξε, ο λαός του ΠΑΟΚ έχει λογιών μεζέδες. Θυμάσαι ο Παπαγιονόπουλος που έλεγε, που ήταν αστυνομικός, πιατέλα είναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πιατέλα. Τι έχει πιατέλα, Αποστόλη? Λογιών μεζέδες. Αδειάζει ποτέ η πιατέλα, Αποστόλη? Αδειάζει. Δεν αδειάζει ποτέ η πιατέλα που στέλνει. Τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Η πιατέλα είναι πάντα γεμάτη. Η πιατέλα λοιπόν είναι πάντα γεμάτη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΞΙΣ είναι νομίζω δίκαιος. Εντάξει, θέλει αυτό το πρώτο στην πόλη, του κάθισε καλά,
Αλλά κάθισε σαν τον πέμπτο σπονδυλό μου στην ουρίτσα. Κάθισε. Θέλει να ξεκολλήσει τώρα αυτός, κατάλαβες, ο σπόνδυλος. Να πετάξει ρε παιδί μου, να πάει ψηλά. Γουστάρει ο Παόξης με το Σαββίδι να κάνει, ας πούμε. Θέλει τώρα και ένα πρωτάθλημα ο Παόξ, τώρα κακά τα ψέματα. Δεν είναι τώρα... Θέλει. Άνθρωπος είσαι πόσα χρόνια είναι. Πόσα χρόνια. Εγώ Μαρινάκη τα πρώτα δύο χρόνια... Πελαγοδρομούσε να βγουν. Ποια πελαγοδρομούσε ρε ο Μαρινάκης. Κατευθείαν πρωτάθλημα. Ο Κόκαλης. Ναι, ο Κόκαλης, ναι. Ναι, εγώ είμαι το ίδιο πράγμα για αυτό. Λοιπόν, έτσι πελαγοδρομούσε. Δύο-τρία χρόνια. Δεν είναι μέχρι να το μάθει πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει. Λοιπόν, θα πάρει την ΕΠΟ, να πάρει... Την εξουσία να πάρει εκεί κανέναν δικαστή δικό του. Είναι ναι. Κανένας άλλος ηγέτης που μπορεί να βάλει τα πράγματα. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Λοιπόν, άντε. Πάντως κοίταξε, το ότι πανηγυρίζουν οι Παοξίδες σήμερα την πρώτη θέση στα play-off, δεν πρέπει να πει ότι βρίζουν το Σαββίδι. Τον βρίζανε πριν ένα μήνα στη γιορτή του ΠΑΟΚ. Πριν ένα μήνα τον βρίζανε. Ναι. Τώρα σε ένα μήνα δεν ξέρω, το χειροκροτούσαν, δεν ξέρω. Πάντως πριν ένα μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Νίκη, τότε που γινόταν η γιορτή στο Μέγαρο, ήταν καμιά πεντακοσαριά χίλιοι Παοξίδες και βρίζαν το Σαββίδι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Πάθαμε τύχη καλά, κανένα παιδάκι εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα για να την πείσουμε. Εντάξει, όποιο γουστάρει καλή φίλη. Αυτό είναι αφεντικό. Εγώ πληρώνω, εγώ πηδάω, εγώ τα κάνω όλα. Σωστό. Έτσι, καλό είναι να ακούω και κάναν ο οποίο ξέρει από μπάλα και δεν θέλει να με δαγκώσει. Με τι ασχολείσαι πάνω? Άσε, δεν σου λέω. Περίεργη δουλειά κάνω. Περίεργη δουλειά. Ναι. Τι φοιτεία έχεις? Ναι, όχι. Καλό βράδυ να έχεις. Γεια χαρά. Γεια σου ανανυχητή. Ο Ιβάν θα δώσει 1,5 εκατομμύριο πριν για την πρώτη θέση στα play-off. Όσα δηλαδή το budget του Ηρακλή. Και όσο αγόρασε χθες ο Καρυπίδης τον Άρη. Ας κοιτάξουν τα χάλια τους που παίζουν στη Γάμα Εθνική και άλλοι δεν έχουν ρεύμα. Τηλέφωνο και μετά μιλάνε λέει για τη μεγάλη Παοκάρα. Ιβάν για πάντα. Ωραίος 603. Ζω στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε τον Καρυπίδη εκεί στον Άρη με τα Καρφούρ. Λοιπόν, με τον Ακροπόταμο, τον Δεδροπόταμο και τον Τρυπόταμο. Βλέπει τον Ηρακλή ότι δεν έχει μαντήλι να χλάψει. Σου λέει 1000 χρόνια Ιβάν, τι θέλω άλλο. Εντάξει, αν έρθει πρωτάθλημα, θα έρθει κανένα εκεί, μπορώ να πανηγυρίσω. Γουστάρι. Καλημέρα. Να δει και λίγο μπάλα. Καλημέρα. Γεια σας, Λουσί, καλημέρα. Καλώς τον. Παναθηναϊκός είμαι. Καλώς τον. Τι είδες? Συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ για την πρωτιά που πήρε στα play-off. Ναι. Αλλά εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα πανηγύριζα μετά τις 5-6 Αυγούστου. Αφού θα παίρνω την πρόκληση για τους ομίλους της Champions League, θα ήταν καλύτερα. Κοίτα, σήμερα δεν μπορεί να τους στερήσεις την αυτή να πανηγυρίσει. Άστον σήμερα. Όχι. Από αύριο τον περιλάβουν. Άστον σήμερα, μην τον κολλάς. Ναι. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Σήμερα όμως έχει δικαιωματικά την αυτή να πανηγυρίσει. Μην τον κολλάς σήμερα. Άστον. Σίγουρα, αλλά με ένα Παναθηναϊκό τέτοιο, αν δεν μπορούσε να πάρει την πρωτιά και μια ΑΕΚ μετά το κύπελο που αποσύρθηκε σχεδόν από το play-off, την πρωτιά την έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, όχι ο Πανιώνιος μετά που είναι η άλλη ομάδα. Εντάξει. Τέλος πάντων, να ασχοληθώ με την ομάδα μου εγώ. Ο γιατρός δίπλα είναι Παναθηναϊκός. Όχι, δεν ασχολούμαι, φίλε. Αυτός είναι. Ήταν χούλιγκαν του Απόλλων Κρία Βρύση. Ξέρεις, εκεί καρνίβαλι να πούμε. Σε τοπικό επίπεδο. Ναι, στο τοπικό αυτός ήταν. Μετά πήγε στο εξωτερικό, σπούδασε. Μετά γύρισε εδώ πέρα, παντρεύτηκε μικρός. Κατάλαβε, τα έκανε όλα μικρός. Καρνίβαλος της Κρίας Βρύσης ήταν ο γιατρός. Πετούσε βελόνες ακόντια τότε στους αντιπάλους. Τώρα κάνει βελονισμό κανονικό σε ανθρώπους σαν και εμάς. Αλλά στα νιάτα του ήταν ζωηρός, έμαθα. Κρία Βρύση, ξέρεις την Κρία Βρύση? Η μισή σπουδάζα και η μισή φυλακή ήταν. Αυτός σπούδασε. Δεν πειράζει. Θα σε ρωτήσω κάτι αν ξέρεις. Ο Καλτσάς δεν παίζει στο Παναθηναϊκό, ή τραυματίας? Πώς παίζει. Γιατί δεν τον είδαμε. Ο Καλτσάς παίζει στη θέση του Μπουμάλ. Τώρα με αυτό το ρόμβο, κοίταξε τι μπέρδεμα είναι ο ρόμβος. Με το ρόμβο, ο Παναθηναϊκός ψιλοχαλάει τα εξτρέμ του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ενώ έχει εξτρέμ που μπορεί να παίξει το 4-2-3-1, πάει μπερδεύει το Βηγιαφάνε στις γραμμές και το Βαγγελίτσα κτλ. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα ο Λέτο. Ας το 10 πίσω μόνο του να τρέχει. Βάλε και το Λούντ εκεί. Ή τον. Ποιον άλλο κόφτη έχει. Όχι πάντως βέβαια τον Κουτρουμπί. Ο Λαγός μπορεί να παίξει. Ο Λαγός. Καλώς είναι. Βάλ το Λαγό εκεί με το 10. Μπράβο. Χαμαλούκα, κουβάλιμα. Τράπεζες, εφορίες. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα κτλ. 2. Βάλε
τον Βλαχοδήμο από τη μια μεριά, τον, πώς το λέω τον άλλο, τον Καλτσά από την άλλη. Μετά δεν σου τραβάνε αυτοί. Βάλε τον Μπουμάλα από τη μια. Εντάξει. Βάλε τον Λούντ, βάλε το Λούντ από την άλλη. Βάλε δεκάρι τον Βιαφάνες ή τον Βαγγελίτσα και σέντερ φορ το Λέτο. Δεν είναι πιο ορθολογικό? Ναι, βγάζει τον Μπέργκα απ' έξω όμως έτσι. Σου μιλάω για το σημερινό μάτς. Το σημερινό, εντάξει, δεν περίμενε καλύτερο. Εγώ περίμενα να χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν μπορούσε να, ναι, να κερδίσει. Α, συγγνώμη, εσύ το πας διαχρονικά. Εγώ στο πάω στο σημερινό, ναι, μάτς. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ τον Παναθηναϊκό τον είχα διαγράψει για γενικώ στα play-off. Δεν υπάρχει. Εγώ αντίθετα τον Παναθηναϊκό τον είχα ότι θα είναι καλύτερο στα play-off και πίστευα ότι θα πάρει την πρωτιά. Δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτη την ΑΕΚ και τέταρτο τον Πανιόνι. Αν ήταν ο Αναστασίου στον Παναθηναϊκό στα play-off, θα έπαιρνε την πρωτιά με τον Στραματσάδα, όπως το λένε αυτόν τον συγκεκριμένο, δεν κάνει τίποτα. Τι άποψη έχει αυτόν τον προπονητή? Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκό θα είχα μεγάλα παράπονα. Έχει ένα υλικό με άριστα το 10, είναι στο 7,5 και αυτό το πάει στο 5. Δεν το αναδεικνύει, δεν αναδεικνύει το υλικό του. Ενώ ο Πογέτ πήρε ένα υλικό τον 6 και το έκανε 7,5 αυτός ο ίδιος, 8. Ο προπονητής ο δικός σου, το μέτριο υλικό προς το καλό, το έκανε κακό υλικό. Είναι προβληματικός. Θα πήγαινε καλύτερα. Πώς? Με Αναστασίου θα πήγαινε καλύτερα στα play-off. Πιθανό πως ναι, αλλά σήμερα έκανε το καλύτερο κοουτσάρισμα και το καλύτερο στήσιμο ανάλογα με όσους είχε. Αυτό θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Δεν πήγε δηλαδή, δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να βρήσει κάποιος τον Στραματσόνι. Δεν περιμένει να σηκωθεί από ένα τελευταίο μάτσο τώρα μέσα στην Τούμπα να πάρει διπλό για να περάσει. Μπορεί να το κάνει μέσα στον Πανιόνι για παράδειγμα και να έχει καθαρίσει την πρωτιά έτσι. Εντάξει, Στραματσόνι είναι μέτριος προπονητής, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, χειρότερος από τον Αναστασίου. Εγώ θα έπαιρνα τον Ουζουνίδη στον Παναθηναϊκό. Αυτή την κίνηση θα έκανα. Εγώ αυτή την κίνηση. Ναι. Αν ξεκινήσει, ποιο κάνει στον Παναθηναϊκό και ποιο όχι, πρέπει να ξεκινήσει από τον Αλαφούζο πρώτα και μετά να κατηγορήσει πιο κάτω. Τέλος πάντων. Σε μνημόνιο είσαι, τα λέμε. Πρώτο-τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Τι έγινε? Την παλεύουμε. Για πες τι είδες εσύ. Καταρχήν δεν είδα το μάτσο αφού δουλεύαμε. Ναι, σωστό. Ήθελα να ξεκινήσω λίγο με τον γιατρό. Ο γιατρός. Ναι. Αν και ξέρω την απάντησή του, ο βελονισμός, γιατρέ, ναι, βοηθάει στη γυροειδοή σε αλλοπαικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν και υπάρχουν πρωτόκολλα που, εντάξει, που αφορούν το θέμα αυτό, νομίζω η επιτυχία είναι γύρω στο 40-50%. Δηλαδή να βοηθήσει αρκετά. Όχι όμως με πολύ καλά αποτελέσματα. Όχι σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Εντάξει, το ήξερα, την ήξερα. Ναι. Πώς, επειδή ασχολείται ο γιατρός, ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το καλύτερο πεδίο του βελονισμού είναι σε άλλα θέματα. Σε πόνους, στο δυνάτιμο, στο κάπνισμα, σε αντιστρες, δηλαδή σε κάποια άλλα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα. Ναι. Ερατόπουλο, λογικό είναι να γίνεται χαλασμό στην πόλη σήμερα, ρε παιδί μου. Πάντα οι χαλασμοί ξεκινάνε από μια ομάδα. Αυτή προσφέρει χαρά στην πόλη. Η ομάδα μας. Η άλλη τι να προσφέρει, ρε φίλε? Αυτό ακριβώς. Και την Πέμπτη και η άλλη ομάδα θα προσφέρει στην πόλη ένα χαλασμό. Ένα χαλασμό. Θα πάνε και θα κάνουν Ηρακλήδεις πορεία. Λογικό είναι. Όχι, δεν είναι λογικό. Άλλαξε σεζόν. Όχι, δεν είναι. Άλλαξε σεζόν, άλλαξε χρονιά. Ξεκινάει άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει τώρα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, διαφωνώ με σένα, ενώ συμφωνώ σχετικά με τις αλλαγές του ήδη. Δηλαδή, όταν λες βγάζει δεξί μπακ, βάζει πάλι δεξί μπακ. Δηλαδή, αν ο Ήβιτς είχε την ομάδα στα μέσα της χρονιάς, νομίζω δεν θα τα έκανε αυτά τα πράγματα, Κωστή. Έτσι νομίζω και εγώ, αλλά ξέρεις κάτι. Απλώς ο Ήβιτς, λογικό είναι να είναι σφιγμένος όταν παίρνει σε 4 παιχνίδια να οδηγεί την ομάδα εκεί που πρέπει να την οδηγήσει. Ναι, την έφτασε σε καλό επίπεδο. Απλά λίγο θα ήθελα να τον δω και σαν coach. Δηλαδή, αν είναι τόσο τσακάλι στη δύσκολη στιγμή, στην αδυναμία του αλουνού, στο δικό του πρόβλημα, πώς θα το κλείσει. Δηλαδή, λίγο να το δω και σαν στη λεπτομέρεια επάνω. Κατάλαβες. Η γενική του εικόνα μου αρέσει, αλλά θέλω να το δω στη δυσκολία. Λες, καλός οδηγός αυτός. Ναι, να το δω λίγο στη βροχή, στον αέρα, στην ανηφόρα, στο δύσκολο δρόμο, στο κομματόδρομο, δηλαδή στις κατασυνθήκην δυσκολίες. Αυτό θέλω να πω. Ύστερα υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Άσε τι λένε τώρα αυτοί εδώ πέρα. Ήβιτς Δέλα. Α, όχι. Δηλαδή ο Ήβιτς ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 20. Μπορείς να μου πεις τη διαφορά στην ΚΑΜΑ Εθνική? Με βοήθειες διατησίες και το ένα το άλλο που είχε ο Δέλας. Συμφωνώ. Ποια ήταν η διαφορά? Συμφωνώ μαζί σου. Ε? Συμφωνώ.
Και μόλις πήγε στην Αλφα Εθνική. Κόλωσε. Τον Πούλο. Και τώρα στον Ατρόμητο τον βοηθάνε. Αλέφαντη. Γιαννόπουλη. Σπανί, τον βοηθάνε, τον μιλάνε. Δεν είναι. Έτσι, τον βοηθάνε. Ούτε εμείς από σε τέσσερις αγωνιστικές κάναμε τον Ιβής προπονητάρα. Απλώς έδειξε κάποια λίγα στοιχεία, αυτά που μπορεί να δείξει. Να πάρουμε το Φετίχ, γιατί να μην τον πάρουμε, και στο κάτω-κάτω πατριώτης είναι. Ποιος? Αδελφός είναι. Ποιος? Ο Φετίχ. Ο Τούρκος. Μακάρι να μπορούσες να τον πάρεις προπονητάρα. Τι, σόι είμαστε. Δεν είμαστε σόι, εμείς παοξίδες. Σήμερα κάτι έγινε, τι? Και δεν το πήρατε χαμπάρι. Τι? Σε κάποια συγκέντρωση στο κανένα ξενοδοχείο συναντήθηκε ο Μαρινάκης, λέμε, του Μελισσανίδη. Γιατί φυσάς τη μύτη σου? Έτσι λέω, παιδί μου. Τι γελάσου πια. Ναι, ξέρεις, έχουν μια σχέση με τα εφοπλιστικά αυτοί οι δυο. Α, με τα εφοπλιστικά έχουν σχέση. Τι σχέση μπορεί να έχουν? Ένας έχει καρά παπόρια και ο άλλος έχει πετρελαία. Να ξέρω ότι έχουν αυτοί με τα όχι εφοπλιστικά, τα αφοπλιστικά. Τα αφοπλιστικά έχουν, ενώ μόλις συναντήθηκε ο Μαρινάκης με τον Μελισσάνη, ο Σαββίδης, τη δουλειά έχει με τον αυτό, έγινε μια συγκέντρωση στο ξενοδοχείο στο Λουζιτάνια Παλάσιο, ένα από τα καλύτερα σκυλάδικα στην Αθήνα. Ναι, και ήταν εκεί πέρα και επώνυμη, ονόματα δεν λέμε. Να πούμε. Ε? Συνάχη έχεις. Ε? Συνάχη έχεις. Γιατί αυτό που στα λέει συνάχη, έχει κάποιο που σε παίρνει. Άντε ρε τα γάρι, έλα αύριο. Έγινε, φιλιά. Όχι, Τετάρτη αύριο. Έχω Πέμπτη... Παρασκευή θα έρθω. Καλημέρα, ναι. Κταίω. Ναι, έχω να περάσω, κταίω. Ναι. Ναι, καλημέρα. Τα αμάξια περνά κάθε δύο χρόνια, δεν περνάνε, ναι, κταίω. Ναι, ναι. Και εγώ κάθε δυόμιση. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Άκου, λέει. Λοιπόν, επειδή στα αθλητικά δεν ταΐζουνε, ναι, θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Πολιτικό. Βέβαια. Άμα δεν καταλάβει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ανθρωπότητα ότι η λύση των προβλημάτων είναι ο ναζισμός, ναι, θα τρώμε ποντίκια εμείς οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος, όπως η Βενεζουέλα. Το λέω... Ναι, να το αφήσει το θέμα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Εφήρμοσε ο Χίτλερ στη Γερμανία. Τι έκανε δηλαδή? Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Να πάνε να διαβάσουν το βιβλίο του Αγών μου και να μάθουν την πραγματική ιστορία. Και τι πίστευε και τι εφήρμοσε στη Γερμανία και ήθελε να το πράξει αυτό όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Άρα ήταν, λες, πατριώτης και κακός. Λοιπόν, ήταν πατριώτης, ήταν δίκαιος, ήταν αληθινός και δεν είναι αυτό το τέρας το οποίο τον παρουσιάζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Από συγκεκριμένη φυλή. Ναι. Α, λες, λοιπόν, δηλαδή, επειδή τους κυνηγούσε, να πούμε, γι' αυτό λες. Δεν κυνηγούσε, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ. Θα τρώνε ποντίκια. Είδανε και τον κομμουνιστή, τον Σωτήρα τους, τι πήγε και έκανε τη χώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που το ψηφίσανε. Τι προτείνεις εσύ? Εγώ προτείνω ναζιστικά καθεστώτα στην Ελλάδα όπως, και σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένος τι να γίνουν? Στάσου, να βγουν κόμματα τα οποία ανοιχτά θα υποστηρίζουν τον ναζισμό, ναι, ερώτηση, και θα εξηγούσουν το κατάλαβα, τον κατάλαβα. Κόσμο άλλο λέω, και θα προσπαθήσουν να τον πείσουν ότι ο ναζισμός δεν ήταν κακό για την ανθρωπότητα. Ρε, παιδάκι μου, ναι, άκουδε. Ήτανε το... ναι. Δεν μας είπε όμως ποιο κόμμα. Δεν μας άφησε, δεν μας είπε ποιο κόμμα. Ποιο κόμμα συγκεκριμένα. Αν υπάρχει κάποιο κόμμα τέτοιο. Ήθελα να βγάλω λαβράκι. Ναι. Ναι. Οι κυρίες της αυλής. Τώρα αυτό, δύο παρά ένα. Δύο παρά ένα. Ναι. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Κάτσε να δούμε. Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Δικός. Δικός μου είναι αυτός. Ελένη Προκοπίου. Φλωρέτα Ζάνα. Που είχε μπουτίξει την Κώστα Κολωνάκη. Μέρη Λαλοπούλου. Κώστας Πρέκας, Αντιγόνη Κουκούκη, Κατερίνα Γιουλάκη. Τάσος Γιαννόπουλος, Μπάμπης Ανθόπουλος, Θόδος Παπαδόπουλος, Εβίτα Ηλιοπούλου. Δημήτρης Μπισλάνης, Τσούκας Τάκας, Καραβουσλάνης, Βλαγδίος Γιάννης Φύριος. Και η Νόρα Βαλσάμι. Α, η δικιά μου. 16 χρονών εκεί στο έργο. Χορογραφίες Γιάννη Φλερή, Νίκος Δημόπουλος. Σε αυτό το έργο παίζει το μωρό, είναι η κόρη του Ηλιόπουλου. Κόρη. Η κόρη του. Και δύο κόρες. Mm. Και σε αυτό το έργο είχε μάθει ότι είναι έγκυος και η γυναίκα του. Μάλλον είχε γεννήσει η γυναίκα του Ηλιόπουλου. Ο Ηλιόπουλος στα 50 έκανε το πρώτο παιδί. Mm-hmm. Ναι, ο Ντινάρας. Ωραίος. Mm. Έτσι. Ποια ταινία είναι αυτή? Κυρίες της Αυλής. Κυρίες της Αυλής. Ποβερό έργο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ωραίος. Φυσικά
είναι που αφήνει και βαλσάμι ήλιο ο Αλεξανδράκης. Όχι, όχι, γι' αυτό φαντάζεστε. Για να με βλέπει η νοικοκυρά για τον Νίκη. Οχ, πρωτομηνιάζει, καταλάβετε τώρα γιατί θέλω να χωθώ κατά τα φουστάνια σας. Ναι, για τον Νίκη. Όχι, για τον Νίκη, γι' αυτό φαντάζεστε. Ασύλληπτος. Δινάρας, χορευτάρα. Χορευτάρα. Δίνος Ηλιόπουλος. Τον είχα γνωρίσει. Ναι. Πηγαίναμε και βάζαμε μαλλιά στο ίδιο μαγαζί. Στο ίδιο μαγαζί. Ήταν και πολύ μύοψ. Ναι. Ναι. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ευγενικός. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ναι. Ήθελα να γνωρίσω πολλούς από αυτούς, αλλά δεν κατόρθωσα. Κατάλαβες. Αυτά, γιατρέ μου. Ωραία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι από σήμερα μέχρι 30 Αυγούστου τα πράγματα για τους. Και ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ναι. Τα πράγματα για τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη εκρηκτικότητα και σοβαρό ταπεραμέντο όπως είμαστε εμείς, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς των πολλών. Έτσι, γιατρέ. Της πόλης μας. Ναι. Της πόλης μας. Αλλά εσύ όμως τους περιμένεις. Στο ιατρείο. Ναι, εδώ είμαστε. Μόλις βρω εγώ με τα κλιματιστικά κάνα μπέρδεμα, θα σου έρθω να με βάλεις. Ναι, ναι. Θα έχεις χρόνο και εσύ τώρα από εδώ και πέρα. Είναι λίγο και για σένα. Λίγο πιο λάσκα τα πράγματα. Τι είναι, λέει. Θα έχει χρόνο από εδώ και πέρα και θα μπορεί. Εγώ χρόνο θα έχω από 1 Ιουλίου και από 1-2 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου δεν θα κάνω τίποτα. Θα βγάλω στον κόλο μου, πώς το λες, σπηριά. Πώς το λένε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται και αυτό. Οι μηχανές λίγο να πέφτουν. Να πέφτουν οι μηχανές. Έτσι, έτσι. Λες, γιατρέ. Εννοεί. Εσείς οι γιατροί ξέρετε καλύτερα. Έτσι, έτσι. Τζον, συνεχίζεις. Εμείς αύριο το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι 2 με 4 μπορεί, με τον Γρηγόρη Κόκκινο θα είμαστε εδώ. Μπορεί να κάνα τέταρτο να φεύγω, να έρχομαι ας πούμε ένα 5 λεπτά, να ξαναφεύγω, να ξαναέρχομαι κτλ. Ξεμπούκωμα. Να ξεμπουκώσω λίγο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρετε, μην με παρεξηγήσετε αύριο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έρθω γιατί κάνω ένα, πώς το λένε, check-up. Πώς το λένε αυτά τα, πώς το λένε αυτά τα check-up. Τα κταίω. Ναι, τα κταίω. Και φρόντισα, επειδή είμαι καψούρης με το ραδιόφωνο και γενικά με αυτό που κάνω, λέω τι ώρα να το πάρω αυτό, λέει μία. Λέω αμέσως, λέω βγαίνει το κόλπο, λέει θα περάσει λίγη ώρα. Ωραία, λέω θα έρθει ο Κόκκινος εδώ, θα τη βγάλει τη δουλειά. Λοιπόν, θα τα πούμε, την Πέμπτη θα απουσιάσω, θα έρθω την Πέμπτη το βράδυ όμως, εντάξει. Εκτός αν με βρουν κανένα βρικόλακα και πρέπει να πάω που είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε, Γιάννης Κλειδίδης συνεχίζει. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, θα αναλύσουμε. Υπάρχει σίγουρα η Μέτροσπορ με πολλά ρεπορτάζ, το Μέτροσπορ κτλ. Επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Όχι να τρελαθείτε και να κάνετε κολοτούμπες, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι επιτυχία και θα πρέπει να καταγραφεί. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αν μπορέσει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη, που δικαιούται ο Σαββίδης, να δει το Σεντόνι να τεντώνει μέσα στην Τούμπα. Και να κάνει και μια απόσβεση. Γιατί βάζει μόνο. Πάμε, τα λέμε. Καλό βράδυ. 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 Πάμε, τα λέμε. Καλό βράδυ.